Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους, καλή σεζόν, καλή χρονιά να έχουμε. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο, εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Πρώτη μας εκπομπή για αυτή την νέα σεζόν, για τη σεζόν 2020-2021, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αργήσαμε αυτή την χρονιά να κάνουμε το ντεμπούτο μας και εδώ στο ραδιόφωνο του NSTV, αλλά είναι μια σεζόν όπου τα πάντα, λόγω και του κορονοϊού, πήγανε λίγο πιο πίσω. Έτσι λοιπόν και εμείς ξεκινάμε, ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα ξεκίνησαν και περισσότερες εκπομπές του σταθμού μας, και έτσι λοιπόν ξεκινάμε και εμείς με νέα ώρα και μέρα πλέον αυτή την χρονιά, αφού θα τα λέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα στις 7 για ένα διωράκι, όπως πάντα, όπως ήταν και η εκπομπή μέχρι στιγμής, 7 με 9 αυτή την φορά. Θα έχουμε βέβαια και ξεχωριστούς καλεσμένους από διάφορα αθλήματα. Θα τα λέμε και για την αθλητική επικαιρότητα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και οτιδήποτε απασχολεί κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο την επικαιρότητα. Είμαστε εδώ λοιπόν ξανά μετά από 2,5 μήνες περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου στις αρχές Ιουλίου που αποχαιρετιστήκαμε για το καλοκαίρι με την ελπίδα να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε για αυτή την χρονιά. Εντάξει, βεβαίως σε μια περίοδο όπου όλος ο κόσμος περνάει δύσκολα, όλος ο πλανήτης περνάει δύσκολα με την πανδημία του κορονοϊού να συνεχίζει να ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο και τις προεκτάσεις που αυτή έχει φυσικά. Έχουμε πλέον αρχίσει να συνηθίζουμε σε αυτή την καινούργια κατάσταση εδώ και ένα εξάμηνο πάνω κάτω, και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τον αθλητισμό και κάθε αθλητική δραστηριότητα όλο αυτό. Ζήσαμε μήνες πολύ περίεργους αθλητικά. Είδαμε για παράδειγμα, για να ξεκινήσω με το ποδόσφαιρο, τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να ολοκληρώνονται στα μέσα του Ιούλη. Είδαμε ευρωπαϊκούς τελικούς Champions League και Europa League τέλη Αυγούστου, 21 και 23 Αυγούστου αντίστοιχα, Europa League και Champions League. Βλέπουμε τώρα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων με μονά παιχνίδια, εκτός από τα play-off του Champions League. Βλέπουμε όλες τις διοργανώσεις ουσιαστικά να έχουν πάει πίσω. Ουσιαστικά τώρα, μόλις πριν από λίγες ημέρες, τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μαζί και το ελληνικό ξεκίνησαν και πάλι, έκαναν και πάλι σέντρα, και η χρονιά αυτή ξεκίνησε. Να δούμε αν και πώς θα τελειώσει. Είναι κάτι που, κάτι στο οποίο είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, όταν είχαμε βγει από αυτό το lockdown, από αυτή την αδράνεια και αθλητική φυσικά, όταν είχε σταματήσει κάθε αθλητική δράση και άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν την επανεκκίνησή τους τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το δικό μας, και σιγά σιγά να επανέρχεται κυρίως η ποδοσφαιρική δράση, αλλά και γενικότερα η αθλητική σιγά σιγά στον κόσμο. Είχαμε πει να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Κύλησε επιτυχημένα, μπορούμε να πούμε, παρά το γεγονός ότι δεν είδαμε θεατές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στα γήπεδα. Θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό, θα αναφερθούμε σε αυτό. Τώρα, με έναν χειμώνα μπροστά μας και βρισκόμενοι ακόμη στην αρχή της σεζόν, να δούμε, μακάρι όλα να εξελιχθούν καλά, πρώτο μέλημα βέβαια υγεία, και να τα λέμε εδώ για μια πλήρη αθλητική χρονιά σε όλα τα αθλήματα, για όλες τις ομάδες, και το μόνο που μας απασχολεί να είναι τα αθλητικά γεγονότα και όχι κάτι άλλο. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά όλοι κάνουν τον προγραμματισμό τους κανονικά, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες. Λοιπόν, είμαστε εδώ, αυτό έχει σημασία, είμαστε καλά, ελπίζω να είστε και εσείς όλοι καλά, και πάλι να ευχηθώ καλή χρονιά. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, καθώς είναι και η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Θέλω λίγο να αναφερθούμε στα όσα είδαμε τους προηγούμενους μήνες, κυρίως στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση όσων είδαμε, κυρίως ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτές τις πολύ περίεργες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που παρακολουθήσαμε για πρώτη φορά στα χρονικά και ελπίζω και τελευταία με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους αγώνες κυρίως των ελληνικών ομάδων, αλλά και γενικότερα στην προκριματική φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γιατί
Αυτή η εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα ήταν μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, όπως θα είναι και η επόμενη, καθώς βρισκόμαστε πλέον ένα βήμα μακριά από την κλήρωση των ομίλων Champions League και Europa League. Θα μιλήσουμε βέβαια και για μεταγραφές, γιατί ακόμη, παρά το γεγονός ότι είμαστε στα τέλη Σεπτέμβρη, ακόμη είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος, ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, μέχρι τις 5 Οκτώβρη έχουν προθεσμία οι ομάδες για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις, κατ' εξαίρεση βεβαίως φέτος, έτσι πήγαν τα πράγματα λόγω κορονοϊού. Και έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια. Θα πούμε λίγο και για μπάσκετ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα η οποία είχε διακοπεί πριν από κάποιους μήνες, πριν από ένα εξάμηνο λόγω του κορονοϊού και δεν ολοκληρώθηκε. Θα μιλήσουμε για NBA, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι η τελική των δύο περιφερειών, Ανατολής και Δύσης, και σιγά σιγά αρχίζει να σχηματίζεται. Με συγχωρείτε, στο μυαλό μας μια ιδέα για το ζευγάρι των μεγάλων τελικών, και θα δούμε βέβαια και τι μεγάλα παιχνίδια έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Θα ξεκινήσουμε από το Final 8 των Champions League και Europa League που είδαμε τον περασμένο Αύγουστο και πραγματικά είχε το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Καταρχάς να πούμε πως λόγω κορονοϊού και λόγω του ότι δεν υπήρχαν
πολλές διαθέσιμες ημερομηνίες. Η UEFA αποφάσισε την ολοκλήρωση των δύο αυτών μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων με έναν πρωτόγνωρο τρόπο, με τις 8 ομάδες που θα βρίσκονται στην προμηθελική φάση και για τις δύο διοργανώσεις να βρεθούν σε μία χώρα, σε συγκεκριμένα γήπεδα. Συγκεκριμένα στο Champions League χρησιμοποιήθηκαν δύο γήπεδα, στην Πορτογαλία, τον Ταλούζ και το José Alvalade, στη Γερμανία για το Europa League χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα γήπεδα, και να δώσουν μονούς αγώνες εκεί, νοκάουτ οι ομάδες για να αναδειχθούν να αναδειχθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η κάτοχος του Europa League. Να πούμε ότι αν και αυτό το μοντέλο έγινε ουσιαστικά από ανάγκη, αυτό το φορμάτ της διοργάνωσης, βρήκε αρκετούς υποστηρικτές, καθώς είναι γεγονός ότι έγιναν πολλά όμορφα παιχνίδια με πολλά γκολ και είχαμε και αρκετές εκπλήξεις, αρκετό suspense. Και οι ομάδες ουσιαστικά τα έδωσαν όλα από τη στιγμή που δεν υπήρχε revenge, δεν υπήρχε το περιθώριο αυτό να παίξουν και ένα ακόμη παιχνίδι. Τα έδωσαν όλα από τη στιγμή που η πρόκριση θα κρινόταν είτε στα 90 λεπτά, είτε στα 120 παράτασης, είτε στα πέναλτι. Λοιπόν, αποτέλεσμα είχε αυτό, να δούμε αρκετές εκπλήξεις όπως είπαμε. Καταρχάς να πούμε ότι στο Champions League έγιναν κάποια παιχνίδια της φάσης των 16 που δεν είχαν προλάβει να διεξαχθούν λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας. Μιλάω για τον επαναληπτικό της City με την Real, όπου η City πήρε την πρόκριση, είχε νικήσει 2-1 στον Μπερναμπέου, νίκησε και με το ίδιο σκορ στην Αγγλία. Αυτά τα παιχνίδια έγιναν στις έδρες κανονικά των ομάδων που ήταν γηπεδούχες. Μιλάμε για το παιχνίδι της Bayern με την Chelsea, που έτσι κι αλλιώς είχε κλειδώσει η Bayern την πρόκρισή της με το 0-3 στο Λονδίνο, νίκησε και 4-1 στο Μόναχο. Η Juventus νίκησε τη Lyon 2-1, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί τον περασμένο Φλεβάρι είχε χάσει με 1-0 στην Γαλλία. Επομένως, γρήγορα μια έκπληξη. Η Lyon, που γενικότερα ήταν από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, πέρασε στα προημιτελικά. Και η Μπαρτσελόνα νίκησε με 3-1 την Νάπολη στο Camp Nou και πέρασε και αυτή στο Final 8. City λοιπόν, Lyon, Λειψία, Ατλέτικο, Μπαρτσελόνα, Bayern, Αταλάντα και Paris Saint-Germain έφτασαν στην Πορτογαλία για να πάρουν μέρος σε αυτή την πρωτότυπη διοργάνωση, αυτό το Final 8, και μας χάρισαν πολλές συγκινήσεις, πάρα πολλά γκολ και ξαναλέω πολλές εκπλήξεις. Είδαμε για παράδειγμα την Λειψία να αποκλεί την Ατλέτικο Μαδρίτης με ένα γκολ μάλιστα στο 88 λεπτό, να νικάει με 2-1 και να περνάει στα ημιτελικά, φυσικά για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είδαμε την Λιόν να αποκλεί μετά την Γιουβέντους στη φάση των 16 ένα ακόμη μεγαθύριο, την Manchester City, νικώντας την με 1-3 σε εκείνο τον προημιτελικό που έγινε στο José Alvalade ανήμερα της Παναγίας, 15 Αύγουστο. Τεράστια έκπληξη, τεράστια βόμβα αυτός ο αποκλεισμός της Manchester City, που κόστησε πάρα πολύ και φυσικά άκουσαν πάρα πολλά οι πολίτες και ειδικά ο Pep Guardiola, καθώς για ακόμη μια χρονιά, παρά τα τόσα πολλά χρήματα που έχουν ξοδέψει όλα αυτά τα χρόνια, απέτυχαν παταγωδός στην Ευρώπη. 1-3 η Λιόν την City και πανηγυρικά οι Γάλλοι προκρίθηκαν στα ημιτελικά του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, τελευταία φορά ήταν το 2010 όταν είχε βρεθεί η Λιόν στα ημιτελικά. Ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι ήταν ο προημιτελικός Αταλάντα Paris Saint-Germain, εκεί όπου η Παρή, που τελικά έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με το φάσμα του αποκλεισμού και μπροστά σε μία ακόμη ευρωπαϊκή απογοήτευση. Και αυτό γιατί η Αταλάντα από το 27ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0. Και εκεί πολλά έδειχναν πως η Μπεργκαμάσκη, που επίσης ήταν μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο Champions League, για πρώτη φορά πρόκριση σε νοκάουτ, θα απέκλειαν, βρέθηκαν λίγα λεπτά μακριά από το να αποκλείσουν την Παρή και να βρεθούν και για πρώτη φορά στα ημιτελικά. Στο 90 η Παρή βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει με τον Μαρκίνιος και στις καθυστερήσεις ο Τσούπο Μοτίνγκ έκανε το 1-2. Και αυτή ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση της Παρή Σεζερμέν που την οδήγησε στα ημιτελικά και αργότερα στον τελικό. Και ήταν μια νίκη για τους Γάλλους με την οποία δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ξόρκισαν αρκετά από τα φαντάσματά τους όσον αφορά την Ευρώπη, γιατί θυμάστε πως τα τελευταία χρόνια η Paris Saint-Germain είχε ζήσει οδυνηρούς ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, με αποτέλεσμα να δεχθούν
δρυμύτατη κριτική οι Παριζιάνοι, όπως ακριβώς και οι πολίτες της Manchester City, για το γεγονός ότι ξοδεύουν αλόγιστα, ξοδεύουν τόσα πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο και δεν μπορούν να φτάσουν στα υψηλά πατώματα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και φυσικά μέχρι την κατάξυση του τροπαίου. Θυμάστε για παράδειγμα πώς είχε αποκλειστεί η Παρή από την Μπαρτσελώνα το 2017 με εκείνο το 4-0 υπέρ της στο πρώτο παιχνίδι και την ήττα της με 6-1 στη συνέχεια στην Ρεβάντς. Θυμάστε πώς είχε αποκλειστεί το 2018 από τη United έχοντας νικήσει 2-0 στο Old Trafford και χάνοντας 1-3 μέσα στην έδρα της. Με αυτή τη νίκη λοιπόν κόντρα στην Αταλάντα και με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η νίκη, ξόρκησε αρκετά φαντάσματα η Paris Saint-Germain και νομίζω ότι ήταν και η νίκη ουσιαστικά το αποτέλεσμα που της έδωσε και όθηση για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, σχεδόν μέχρι το τέλος του δρόμου. Και φυσικά τελευταίο το ιστορικό πια παιχνίδι, τη μεγαλύτερη ήττα στην ευρωπαϊκή ιστορία της Μπαρτσελώνα, το 8-2 της Bayern επί των Καταλανών, ένα παιχνίδι για το οποίο γράφτηκαν πάρα πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλά. Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει αυτή η τεράστια κρίση στην Μπαρτσελώνα, η οποία για αρκετές ημέρες μετά από εκείνο το στραπάτσο βίωσε εφιαλτικές στιγμές, με τον Λιονέλ Μέση έτοιμο να αποχωρήσει, με την συζήτηση για τον επόμενο προορισμό του να δίνει και να παίρνει. Τελικά το σίριαλ έληξε με τον Αργεντινό να μένει στην Μπαρτσελώνα για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη, αναγκασμένος ουσιαστικά να το κάνει αυτό, καθώς η Μπαρτσελώνα ήταν αμετακίνητη, ζητούσε για να φύγει μόνο τα λεφτά της ρήτρας του που ανέρχονταν στα 700 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι καμία ομάδα δεν μπορούσε να διαθέσει αυτό το ποσό. Όλη τη συζήτηση για τη διοίκηση Μπαρτομέου, οδήγησε στην απομάκρυση παικτών όχι και με τόσο κομψό τρόπο και αναφέρομαι κυρίως στον Λουίς Σουάρες, ο οποίος ήδη ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, θα αναφερθούμε και γι' αυτό στη συνέχεια που θα μιλήσουμε για τις μεταγραφές. Αλλά όσον αφορά το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, ήταν μια τρομερή ποδοσφαιρική παράσταση για την Bayern. Οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν στην ήττα της Μπαρτσελώνα παρά στο πώς η Bayern έφτασε σε αυτή την επικράτηση, γιατί ουσιαστικά η ήττα, αυτός ο μεγάλος διασυρμός ενός ευρωπαϊκού κολοσσού που λέγεται Μπαρτσελώνα σίγουρα έκανε πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο, αλλά γεγονός είναι πως η Bayern έδωσε μια τρομερή ποδοσφαιρική παράσταση εκείνο το βράδυ στο Νταλούς της Λισαβόνας. Επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ο προπονητής ο Hansi Flick πόσο μεγάλη δουλειά έχει κάνει σε αυτή την ομάδα, πόσο πολύ έχει δέσει αυτή την ομάδα και πόσο ανίκητη μοιάζει η Bayern. Και ουσιαστικά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι κατάλαβαν ότι αυτή η Bayern φέτος ειδικά δεν έχει αντίπαλο στην Ευρώπη και ότι εύκολα ή δύσκολα θα έφτανε. Αυτό που όλοι δηλαδή φαντάζονταν και πριν την επανέναρξη του Champions League, ότι εύκολα ή δύσκολα θα έφτανε στην κατάκτηση της διοργάνωσης. Στα ημιτελικά είχαμε λιγότερες συγκινήσεις, είναι η αλήθεια. Είχαμε καταρχάς την παρουσία δύο ομάδων που ήταν το φαβορί, την Bayern και την Paris, και δύο ομάδων που ήταν έκπληξη, η Λιόν και την Λειψία. Η Παρή βέβαια για πρώτη φορά στα ημιτελικά μετά από το 1995, αλλά σίγουρα απέναντι στη Λειψία ήταν το πολύ μεγάλο φαβορί και δικαίωσε αυτό το χαρακτηρισμό, νικώντας με 3-0 εύκολα, με γκολ του Μαρκίνιος, του Ντιμαρία και του Μπερνάτ. Η Λειψία έκανε τη δική της υπέρβαση και μάλιστα χωρίς τον Τίμο Βέρνερ που πλέον ανήκε στην Τσέλσι. Και θα έχει σίγουρα να θυμάται για χρόνια αυτή την πορεία, αλλά δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Και στον άλλο ημιτελικό νίκησε η Bayern με το ίδιο σκορ, αλλά όχι με την ίδια ευκολία, θα έλεγα, την Lyon με 3-0. Σε μια επανάληψη του ημιτελικού του 2010, πάλι οι δυο τους είχαν βρεθεί στα ημιτελικά, από τότε είχε να βρεθεί η Lyon στα ημιτελικά. Γιατί μπορεί η Bayern σε εκείνο το παιχνίδι να νίκησε 3-0 με δύο γκολ του Γκνάμπρι και ένα του Λεβαντόφσκι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Lyon σε εκείνο το μάτς έχασε πολλές ευκαιρίες, πλήρωσε ουσιαστικά την απειρία της και την ευρικότητά της, αν θέλετε, έχοντας βρεθεί κόντρα στο μεγαθύριο Bayern που πριν από λίγες μέρες είχε διαλύσει με 8 γκολ την Μπαρτσελώνα και σε τόσο προχωρημένο στάδιο αυτής της διοργάνωσης, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έχασε αρκετές ευκαιρίες, το πλήρωσε,
Γιατί ειδικά όταν παίζει κόντρα στην Bayern, δεν έχει την πολυτέλεια να μην αξιοποιήσει τι μεγάλε ευκαιρίε που σου δίνονται. Και έτσι Bayern και Παρί έφτασαν στον τελικό. Το φοβερό με τη Λιόν είναι ότι ενώ έκανε μια τόσο μεγάλη πορεία και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά τη διοργάνωση, δεν θα αγωνιστεί σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση φέτο, γιατί είχε τερματίσει 7η στη Γαλλία. Βρισκόταν, μάλλον, για να το πούμε καλύτερα, 7η στη Γαλλία τη στιγμή που όλα σταμάτησαν λόγω του κορονοϊού. Οι Γάλλοι δεν συνέχισαν την αγωνιστική τους δράση και έτσι η Λιόν έμεινε στην 7η θέση που δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στον τελικό τώρα του Νταλούζ αντιμέτωπες η Bayern και η Παρί. Η Bayern έψαχνε το έκτο της τρόπαιο, το έκτο τρόπαιο στην ιστορία της, μετά τα τρία σερί που είχε κατακτήσει την δεκαετία του 70 με την τρομερή ομάδα του Beckenbauer, του Schwarzenbeck, του Gerd Müller. Μετά από αυτό που είχε κατακτήσει το 2001 στο Μιλάνο στα πέναλτι κόντρα στην Βαλένθια και μετά από αυτό που είχε κατακτήσει το 2013 στο Wembley, στο γερμανικό εμφύλιο κόντρα στην Borussia Dortmund του Jürgen Klopp. Για πρώτη φορά σε τελικό μετά από 7 χρόνια η Bayern ήθελε, όπως είπα ξανά, την έκτη της κατάκτηση. Η Παρί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό φιλοδοξούσε να γίνει η πρώτη γαλλική ομάδα μετά την Μαρσέη το 1993 και η δεύτερη συνολικά που κατακτάει το τρόπαιο. Δεν τα κατάφερε όμως με ένα γκολ του Kingsley Coman σε έναν τελικό αρκετά φτωχό σε θέαμα και σε συγκινήσει, είναι η αλήθεια. Η Bayern ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά του Champions League που κατακτά τη διοργάνωση μόνο με νίκες. Όχι ITT, μόνο με νίκες. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό στατιστικό. Με την υποσημείωση βέβαια, με τον αστερίσκο, ότι δεν ήταν μια διοργάνωση η οποία κινήθηκε στα στάνταρ που έχουμε συνηθίσει, με διπλά δηλαδή παιχνίδια, ήταν παιχνίδια μονά από την προημιτελική φάση και μετά, αλλά και πάλι νομίζω ότι αυτό δεν μειώνει το τεράστιο επίτευγμα αυτής της τρομερής ομάδας που φτιάξει ο Hansi Flick, η οποία πήρε και το τρέμπλ στη Γερμανία και χθες το βράδυ πήρε και το Ευρωπαϊκό Super Cup με αντίπαλο την Σεβίλη. Μια Bayern η οποία γενικά είναι η ομάδα που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, πιστεύω, από το lockdown και μετά. Το έδειξε αυτό από την πρώτη στιγμή. Στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μόνο νίκες εκτός από την τελευταία αγωνιστική όπου έφερε ισοπαλία. Στο Champions League έκανε μόνο νίκες. Ξεκίνησε φουριόζα και στο γερμανικό πρωτάθλημα την περασμένη Παρασκευή έβαλε σημείωσε άλλη μια οχτάρα, σκόρπισε με 8-0 τη Σάλκε και αυτή τη στιγμή, κατά γενική ομολογία, είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, η ομάδα που βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Για την Παρί ήταν μια τεράστια ευκαιρία ο τελικός της 23 Αυγούστου στην Λισαβόνα να πάρει αυτό το τρόπαιο που είναι διακαείστης πόθος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να αλλάξει στάτους στην Ευρώπη, μια και καλή, να αλλάξει επίπεδο. Σίγουρα ήταν μια υπέρβαση για την Παρί, σίγουρα. Η πορεία της σε αυτό το Final Eight, σε αυτό το περίεργο, στο πιο αλόκοτο Champions League της ιστορίας, της επιτρέπει από αυτή τη χρονιά να συνεχίσει να στοχεύει ψηλά και να πιστεύει πως μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Βέβαια είχε και σχετικά εύκολο δρόμο η Παρί με Dortmund, Αταλάντα και Λειψία στο δρόμο της, αλλά είναι η αλήθεια ότι στην Λισαβόνα έχασε μια ιστορική ευκαιρία, μια τρομερή ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, μια ευκαιρία που δεν γνωρίζει εάν θα της ξαναδοθεί στο άμεσο μέλλον. Αυτά λοιπόν εν ολίγης για το Champions League και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Europa League, το οποίο εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο, με ένα Final Eight στην Γερμανία αυτή τη φορά. Με ελληνικό ενδιαφέρον στην αρχή, γιατί είχαμε και τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Wolves στο Μολυνό, στην Αγγλία, στις 6 Αυγούστου. Εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά, δυστυχώς, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε με 1-0 από τη Wolves και σε συνδυασμό με το 1-1 του Γιώργιος Καραϊσκάκης έμεινε εκτός Final Eight στη Γερμανία. Σε ένα παιχνίδι, βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει τρομερά παράπονα από την διαιτησία του Πολωνού διαιτητή του Μαρτσίνιακ, αλλά η ιστορία έγραψε ότι η Wolves ήταν αυτή που κατάφερε να περάσει στην προημιτελική φάση και εκεί ουσιαστικά στο Europa League της περσινής πια περίοδου
Είχαμε έναν ακόμη μονόλογο της φοβερής και τρομερής Σεβίλης, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό της κολονίας της 21 Αυγούστου και κατέκτησε το τρόπαιο για έκτη φορά στην ιστορία της, πολυνίκης βέβαια του θεσμού η ομάδα της Ανδαλουσίας. Μια ομάδα η οποία έχει πλέον 6 Europa League τα τελευταία 14 χρόνια. Πρώτη κατάκτησε το 2006, μέχρι το 2006 η Σεβίλη δεν είχε καμία απολύτως ευρωπαϊκή διάκριση και για να καταλάβετε πόσο πολύ έχει αλλάξει το ευρωπαϊκό στάτους αυτής της ομάδας, μέσα σε 14 χρόνια πλέον η Σεβίλη έχει 6 Europa League και συνολικά 7 ευρωπαϊκά τρόπαια, εάν υπολογίσουμε και το Super Cup της χρονιάς 2006. Η Σεβίλη, η οποία βρήκε τη Wolves στα πρώην τελικά, νίκησε με 1-0 στην Γερμανία πλέον στο Final 8. Βρήκε τη Manchester United στην ημιτελική φάση. Η Manchester United, η οποία ήθελε πάρα πολύ να είναι στον τελικό, αλλά ιτήθηκε από τη Σεβίλη με 2-1. Και στον τελικό νίκησε την Inter του Αντώνιο Κόντε με 3-2. Ένας πολύ όμορφος τελικός στο Rhein Energy Stadion της Κολονίας. Σίγουρα πολύ καλύτερο από το πολύ καλύτερο θέαμα από όσα είδαμε στον τελικό του Champions League, με την Inter να προηγείται με πέναλτι του Λουκάκου, τη Σεβίλη να ισοφαρίζει με τον De Jong, τους Ισπανούς να περνάνε μπροστά στο σκορ ξανά με τον De Jong, την Inter να ισοφαρίζει με τον Godin και στο τέλος ο Λουκάκου από ήρωας της Inter έγινε μοιραίος, καθώς έχασε ένα ανεπανάληπτο τετατέτ και στην συνέχεια στο 24ο λεπτό έβαλε και αυτόν γκολ μετά από εκείνο το εξαιρετικό ψαλιδάκι του Diego Carlos, του κεντρικού αμυντικού της Σεβίλης, για να γραφτεί το τελικό 3-2 και να σηκώσει η Σεβίλη το τρόπο. Και για να δείτε καμιά φορά τι ιστορίες βγάζει το ποδόσφαιρο και τι παιχνίδια παίζει η ποδοσφαιρική μοίρα, ο Diego Carlos, ο αμυντικός της Σεβίλης, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε υποπέσει σε 3 πέναλτι στα 3 τελευταία παιχνίδια της Σεβίλης στην Ευρώπη. Υπέπεσε δηλαδή σε πέναλτι και στο μάτς με την Wolves, το οποίο βέβαια δεν το πλήρωσε η ομάδα του, και στο μάτς με την Manchester United, το οποίο σκόραρε ο Φερνάντες, αλλά στη συνέχεια η Σεβίλη μπόρεσε να το γυρίσει το παιχνίδι, και στο μάτς με την Inter. Και από εκεί που ήταν ο μοιραίος και διεκδικούσε τον τίτλο του παίχτη, ουσιαστικά που με τις ενέργειές του στοιχίζει στην Σεβίλη, εκεί έγινε ο ήρωας του τελικού με εκείνο το φοβερό ψαλιδάκι, με τη βοήθεια βέβαια του Ρωμέλου Λουκάκου.
πίσω μας όσα έγιναν τον Αύγουστο. Κάναμε έτσι μια μικρή ανασκόπηση του τι είδαμε στη Champions League και Europa League. Και να πάμε τώρα στην νέα διοργάνωση, στις νέες διοργανώσεις, Champions League και Europa League. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα φέτος με τον κορονοϊό, ουσιαστικά δεν υπάρχει περιθώριο για διάλειμμα στις περισσότερες ομάδες. Αρκεί να αναφέρουμε πως τη στιγμή που γίνονταν που διεξαγόταν η τελική φάση του Champions League και του Europa League, είχαν ήδη αρχίσει οι προκριματικές φάσεις των διοργανώσεων της επόμενης χρονιάς, κάτι που έχει γίνει βέβαια για πρώτη φορά στα χρονικά, αλλά είπαμε ότι αυτή η χρονιά δεν είναι όπως τις άλλες. Νομίζω ότι το έχουμε μπεδώσει πλέον όλοι. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης Champions League και Europa League, και τώρα θα αναφερθούμε στις ελληνικές ομάδες, γιατί τρεις ελληνικές ομάδες βρίσκονται εν μέσω μιας πολύ μεγάλης μάχης για να βρεθούν στους ευρωπαϊκούς ομίλους. Μιλάω για τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι 5 οι ομάδες που αγωνίστηκαν αυτή την εβδομάδα, να ήταν δηλαδή μέσα ακόμη και ο Άρης και ο Όφη, αλλά δυστυχώς βίωσαν την περασμένη εβδομάδα δύο πολύ οδυνηρούς αποκλεισμούς, και λέω πολύ οδυνηρούς γιατί ήταν, αν όχι τα φαβορί, σίγουρα οι ομάδες οι οποίες αντιμετώπισαν ήταν στα μέτρα τους και μπορούσαν να τις αποκλείσουν για να κάνουν μια καλύτερη πορεία. Θυμίζω ότι ο Όφη αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού και ο Άρης από την πολωνική Κόλος Κοβαλίβκα, και αν και για τον Όφη, ο οποίος είχε πολλά χρόνια να βγει στην Ευρώπη, μπορούμε να πούμε ότι συγχωρείται αυτός ο αποκλεισμός, ο Απόλλωνα Λεμεσού. Παρά το γεγονός ότι απέδειξε πως δεν είναι και κανένα μεγαθύριο, στον αμέσως επόμενο γύρο ιτήθηκε με 5-0 από την πολωνική Λεχ Πόσναν, αλλά όσο να είναι, είναι μια ομάδα η οποία είχε και κάποιες συμμετοχές σε ομίλους γύρω πάλι τα τελευταία χρόνια, έχει κάποια παραπάνω εμπειρία από τον Όφη τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Ο αποκλεισμός του Άρη από μια ομάδα που εδρεύει σε ένα πολωνικό χωριό 2.000 κατοίκων, νομίζω είναι ανεπίτρεπτος και πραγματικά θα κοστίσει σίγουρα και αυτός, όπως και πολλά άλλα, στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον, και μιλάω φυσικά για την κατάταξη της χώρας μας στη βαθμολογία της UEFA, μια Ελλάδα η οποία κατρακυλάει συνεχώς, αλλά οι ελπίδες παραμένουν ζωντανές για να πλασαριστούμε σε όσο καλύτερη θέση μπορούμε στο προσεχές διάστημα, καθώς ξαναλέω ότι έχουμε τρεις ομάδες να συνεχίζουν να παλεύουν στα προκριματικά, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Και πάμε λίγο να τα δούμε αναλυτικά τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός με την πολύ μεγάλη νίκη με 2-0 που πήρε την περασμένη Τετάρτη κόντρα στην Ομόνια Λευκοσίας είναι αγκαλιά με μία ακόμη πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ομόνιας με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Ματιέ Βαλμπουενά στο 61 λεπτό και ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς από τον Ιουσέφ Ελαραμπή στις καθυστερήσεις. Ο Ελαραμπή, ο οποίος παρεπιπτόντως διάβαζα και έχει πολύ σημασία αυτό το στατιστικό στοιχείο, έφτασε τα 8 ευρωπαϊκά γκολ, 8 γκολ μόνο στην Ευρώπη με τη φανέλα του Ολυμπιακού, και αγωνίζεται μόλις ένα χρόνο στο λιμάνι. Θυμίζω ότι έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο μάτς με την Κράσνονταρ στην Ρωσία πέρσι τον Αύγουστο, και έχει τάσει ήδη τα 8 γκολ και είναι έκτος σε σχετική λίστα με τους ευρωπαίους σκόρερ του Ολυμπιακού. Πρώτος είναι ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς που έχει τα ίδια γκολ με τον Κώστα Μήτρογλου στα 15, και στην έκτη θέση είναι ο Ελαραμπή μόλις σε 13 μήνες παρουσίας του στον Ολυμπιακό. Πραγματικά στατιστικό απίστευτο. Με το 2-0 λοιπόν κόντρα στην Ομόνια, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα μπορούσε να σκοράρει και ένα ακόμη γκολ, είναι φανερή νομίζω η ανωτερότητα της ομάδας του Πέντρο Μαρτίνς απέναντι στην Ομόνια, η οποία είναι απλά μια ομάδα που έχει πάρει μεν μεγάλες προκρίσεις φέτος στα προκριματικά, αλλά είναι μια ομάδα περιορισμένης δυναμικότητας. Το έδειξε αυτό και στο Γιώργο Καρισκάκης. Ουσιαστικά μια ομάδα που έχει αμυντικό προσανατολισμό. Περισσότερο προσπαθούσε να καταστρέψει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός που δεν ήταν ο Ολυμπιακός μας έχει συνηθίσει. Δεν ήταν καλός, ήταν στατικός. Δεν φάνηκαν οι παίκτες σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, αλλά είναι λογικό φυσικά μέχρι ένα σημείο, με αυτή την ελιπέστατη προετοιμασία που έγινε στις περισσότερες ομάδες λόγω της κατάστασης φέτος. Εάν δεν βρεθεί προεκπλήξεως ο Ολυμπιακός στην Κύπρο, και το λέω αυτό γιατί δεν έχει και τις καλύτερες αναμνήσεις με τις κυπριακές ομάδες γενικότερα ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα χάσει αυτή την πρόκριση. Είναι λοιπόν αγκαλιά με μία ακόμη πρόκριση ομίλους του Champions League, κάτι φυσικά που είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα
γιατί θα μπορέσει να βελτιώσει την θέση της στην κατάταξη. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πήγε στη Ρωσία την Τρίτη το βράδυ, έβαλε τα δυνατά του, προηγήθηκε με γκολ του Πέλκα. Πήγε στη Ρωσία να αντιμετωπίσει την Κράσνονταρ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη δύο μεγάλες προκρίσεις αυτό το καλοκαίρι. Η μία κόντρα στην Μπεσίκτας, στην Τούμπα, σε μονά παιχνίδια. Και η δεύτερη κόντρα στην Μπενφίκα. Φυσικά η πρόκριση κόντρα στην Μπενφίκα ήταν πολύ μεγαλύτερης σημασίας. Ήρθε εδώ μια ομάδα η οποία εξοδέψει φέτος σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή της. Μια ομάδα με τεράστιο budget, πολύ μεγαλύτερο φυσικά από τον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα με τεράστιες φιλοδοξίες, με μόνο στόχο την πρόκρισή της στους ομίλους του Champions League. Και ήρθε στην Τούμπα, αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, μια πολύ μεγάλη αποτυχία για την Μπενφίκα και φυσικά μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και πόσο κρίμα που αυτά τα ματς όλα διεξάγονται χωρίς θεατές. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ένα ακόμη επίπεδο να περάσει, το επίπεδο της Κράσνονταρ. Όπως και ο Ολυμπιακός πέρσι, ένα βήμα πριν από τους ομίλους, βρέθηκε κόντρα στην ρωσική ομάδα και την απέκλεισε για να μπει στους ομίλους, έτσι και ο ΠΑΟΚ φέτος. Ο ΠΑΟΚ στη Ρωσία προηγήθηκε με τον Πέλκα, αλλά η Κράσνονταρ γύρισε το παιχνίδι με πέναλτι του Κλάισον και γκολ του Ρεμί Καμπελά 20 λεπτά πριν τη λήξη. Έτσι έχει πάρει ένα προβάδισμα, μικρό αλλά προβάδισμα για την πρόκριση η ομάδα του Μάρκους Μπέρκ, του πρώην άσου του Παναθηναϊκού. Όλα όμως είναι ανοιχτά και ο ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τετάρτη στις 30 Σεπτέμβρη θα τα παίξει όλα για όλα για να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League. Έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Του έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Έχει αποκλειστεί, έχει χάσει για παράδειγμα παιχνίδι στα χαρτιά από την Maccabi Tel Aviv λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη του. Έχει βρεθεί στην επόμενη προκριματική φάση, αν θυμάστε σε εκείνα τα παιχνίδια, κόντρα στην Σάλκε, έχοντας αποκλειστεί στον προηγούμενο γύρο από τη Μέταλιστ, αλλά είχε τιμωρηθεί τότε η Μέταλιστ για στημένα παιχνίδια. Είχε βρεθεί ο ΠΑΟΚ με τη Σάλκε, είχε αποκλειστεί και εκεί. Από τον Άγιαξ έχει αποκλειστεί. Έχει κάνει πολλές προσπάθειες η ομάδα της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια για να βρεθεί στους ομίλους. Είναι κάτι που ονειρεύονται χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ονειρεύονταν χρόνια ένα πρωτάθλημα, ήρθε αυτό και μάλιστα αίτητος ο ΠΑΟΚ το πήρε double κιόλας το 18-19. Τώρα ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση στους ομίλους. Θα έχει την ευκαιρία να τη διεκδικήσει λοιπόν την Τετάρτη κόντρα στην Κρασνοντάρ. Θέλει να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Ακόμη πάντως και αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, συνεχίζει στο Europa League. Έχει εξασφαλισμένη δηλαδή την συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό όμιλο μέχρι τον Δεκέμβριο και αυτό φυσικά μόνο καλό είναι για την Ελλάδα, η οποία θα έχει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, πιθανότητες να μαζέψει βαθμούς. Και από εκεί και πέρα βρίσκεται και η ΑΕΚ στα προκριματικά του Europa League. Απέκλεισε χθες την ελβετική St. Gallen, νίκησε 1-0 στην Ελβετία σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό κατρακτώδη βροχή με γκολ του Πορτογάλου σεντερφόρτης, του Νέλσον Ολιβέιρα. Και πλέον αντιμετωπίζει τη Wolfsburg την ερχόμενη 5η, 1η του μήνα, 1η Οκτώβρη, στο ΟΑΚΑ. Σε μονό παιχνίδι, η ΑΕΚ θέλει την νίκη για να περάσει στους ομίλους του Europa League. Δεν είναι το φαβορί, η αλήθεια είναι, κόντρα στην Wolfsburg, μια ομάδα η οποία δεν είναι ακριβώς φόβητρο, αλλά προέρχεται από ένα φυσικά προηγμένο πρωτάθλημα, όπως η Bundesliga, έχει αρκετές παραστάσεις, περισσότερες από την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά, παίκτες ποιοτικούς. Αλλά η ΑΕΚ θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό για να περάσει και αυτή στους ομίλους. Θα είναι ευχής έργο να έχουμε τρεις ομάδες σε ομίλους. Θα έχουμε σίγουρα δύο, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να είναι η ομίλη του Champions League αυτή. Μακάρι και η ΑΕΚ να προκριθεί στους ομίλους του Europa. Γιατί η Ελλάδα, όπως είπα και προηγουμένως, κατρακυλάει στην κατάταξη της UEFA, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 18η θέση με 22.200 βαθμούς. Το καλύτερο σενάριο για την Ελλάδα θα είναι να διεκδικήσει αυτή τη σεζόν το πλασάρισμα μέχρι και τη 15η θέση, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Δανία στην 15η θέση με 26.000 βαθμούς. Οι Δανείοι που έχουν μόνο Μίντιλαντ και Κοπενχάγη μέχρι στιγμής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και να πούμε πώς μεταφράζεται αυτό. Από τη σεζόν 22-23 η 18η θέση βγάζει μόνο τον πρωταθλητή στο Champions League και αυτόν από τον πρώτο προκριματικό γύρο,
Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Θα πρέπει να περάσει η πρωταθλήτρια ομάδα τέσσερις ομάδες για να βρεθεί στους ομίλους Champions League. Καμία ομάδα στο Europa League. Και ο δεύτερος, ο τρίτος της βαθμολογίας και ο κυπελούχος ξεκινάνε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League της καινούργιας διοργάνωσης, που θα είναι η τρίτη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση και θα κάνει τον ντεμπούτο της από την επόμενη χρονιά. Το ίδιο γίνεται και στην 16η και στην 17η θέση, με τη διαφορά ότι ο πρωταθλητής ξεκινάει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον πρώτο, στις πάνω θέσεις. Ενώ η 15η θέση, που είναι και ο μεγάλος στόχος της Ελλάδας, βγάζει πρωταθλητή στον δεύτερο προκριματικό γύρο Champions League, ενώ Champions League συμμετέχει και ο δεύτερος βαθμολογίας από το δεύτερο προκριματικό γύρο επίσης. Και ο κυπελούχος πάει στο τρίτο προκριματικό του Europa και ο τρίτος και ο τέταρτος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Μακάρι να είναι μια καλή ευρωπαϊκή σεζόν για την Ελλάδα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα για την χώρα μας και νομίζω ότι εάν συνεχίσουν οι ελληνικές ομάδες να μην συγκεντρώνουν βαθμούς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να μην καταφέρουν κάτι το αξιοσημείωτο, τότε η όμιλη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα είναι κάτι που θα βλέπουμε πολύ σπάνια και σίγουρα αυτό δεν το θέλουμε. Και δείτε πόσο πολύ αλλάζουν οι εποχές. Θυμίζω ότι τη σεζόν 2003-2004, πριν από 17 χρόνια, η Ελλάδα είχε τρεις ομάδες στους ομίλους του Champions League. Τρεις. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League. Και τώρα παλεύουμε να βγάλουμε μία ομάδα στους ομίλους του Champions League, κάποιες ομάδες στους ομίλους του Europa και να συγκεντρώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Μακάρι να καλυτερέψουν τα πράγματα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα για τους ελληνικούς συλλόγους. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε πως ο Ολυμπιακός παίζει στην Κύπρο την Τρίτη το βράδυ, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κράσνοντα Τετάρτη το βράδυ και η ΑΕΚ υποδέχεται τη Βόλσμπουργκ την Πέμπτη το βράδυ. Μιλάω τώρα για την επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που έρχεται αυτά τα παιχνίδια. Με την ευχή να δούμε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League και την ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League. Μακάρι να βλέπαμε και τον Άρη και τον Όφη. Δεν ήταν αυτό εφικτό. Αλλά αν συνεχίσουμε με τρεις ομάδες στους ομίλους, τότε σίγουρα οι ελπίδες για να βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη UEFA είναι αρκετές.
Λοιπόν, να συνεχίζουμε πάντα στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ. Εδώ, Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Πρώτη εκπομπή σήμερα για την νέα χρονιά. Από εδώ και πέρα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, θα τα λέμε κάθε Παρασκευή πλέον, 7 με 9. Εδώ για όλη την αθλητική επικαιρότητα, για όλη την αθλητική δραστηριότητα. Ξεκινήσαμε λίγο να αναφερόμαστε στα όσα πέρασαν και όσα είδαμε κυρίως ποδοσφαιρικά τον περασμένο Αύγουστο με τη διεξαγωγή του Final Eight του Champions League και του Europa League. Μιλήσαμε λίγο για τις αποστολές των ελληνικών ομάδων στην προκριματική φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πάμε λίγο τώρα να δούμε την μεταγραφική δραστηριότητα, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως βρισκόμαστε ακόμη εντός μεταγραφικής περίοδου. Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία οι ομάδες να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις, ειδικά φέτος. Και πάμε να δούμε λίγο τι μεταγραφές, ποιες είναι οι σημαντικότερες κινήσεις και σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ειδικά για το εξωτερικό έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, αλλά πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα και από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά που έχασε κάποια βασικά του γρανάζια αυτό το καλοκαίρι, με τον Κώστα Τσιμίκα βέβαια να πραγματοποιεί την μεγάλη μεταγραφή, να πραγματοποιεί το μεγάλο του όνειρο και να μετακινείται στη Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ. Ίσως τη σπουδαιότερη, σίγουρα μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφές που έχει πάρει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε και τον άλλο του βασικό μπακ, τον Ομάρο, ο οποίος ανήκει πλέον στη Γαλατασαρέα, αλλά και τον Γκιγέρμε, ο οποίος συνεχίζει στην Σαουδική Αραβία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπάθησε να καλύψει αυτές τις τρύπες, παίρνοντας τον Ραφίνια, σπουδαίος Βραζιλιάνος μπακ, στα 35 του πλέον, μεγάλη εμπειρία, με μια τεράστια καριέρα σε Bundesliga φυσικά, σε Σάλκε και σε Μπάγκερ Μονάχου. Παίχτης που έχει κατακτήσει τα πάντα στη Γερμανία, που έχει κατακτήσει Champions League. Βρισκόταν σε Βραζιλία, αλλά γύρισε για λογαριασμό του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Ραφίνια, γύρισε και ο Χωσέ Χολέμπας μετά τη θητεία του, την επιτυχημένη θητεία του από στην Premier League με την Watford. Για να καλύψουν τα κενά στο δεξί και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Βεβαίως αναμένονται και άλλες μεταγραφές για τον Ολυμπιακό. Ενώ έκανε δικό του και το Γιάν Εμβιλά, ποιοτική προσθήκη σίγουρα από τη Σεντ Ετιέν, ο αμυντικός χαφ, ο οποίος καλύπτει το κενό του Γκιγέρμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε επίσης και τον Κρίστινσον, τροματοφύλακας μέχρι πρώτον στις Λάρισας, για backup του Ζωσέ Σά, αλλά και τον Πέπε από την Γκιμαράες, τον Πορτογάλο χαφ. Αυτές είναι οι σημαντικότερες μέχρι στιγμής κινήσεις του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένει να κλειδώσει και την πρόκρισή του στους ομίλους του Champions League και να κινηθεί και στα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα, χρειάζεται έναν εξτρέμ, έναν ποιοτικό εξτρέμ. Παίζουν πολύ τα ονόματα του Γκάρι Ροντρίγκες, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, που αγωνίστηκε στη Φενέρμπαχτσέ τα τελευταία χρόνια, αλλά και του Σοφιάν Μπουφάλ της Southampton. Θα χρειαστεί σίγουρα επιπλέον ενίσχυση στα άκρα της άμυνας, δεξί και αριστερό back, και ίσως αποκτήσει και έναν half ακόμη. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ ήταν και αυτός αρκετά δραστήριος μεταγραφικά τις τελευταίες ημέρες. Ανακοίνωσε δύο μεταγραφές τώρα τελευταία, μαζί την απόκτηση του Μούσα Ουαγκέ από τις Ακαδημίες της Μπαρτσελώνα. Προέρχεται ο Ουαγκέ, δανεικός στον ΠΑΟΚ, ένας παίχτης με μεγάλη ποιότητα και αρκετό ταλέντο που ελπίζουν στον ΠΑΟΚ να βοηθήσει, αλλά και την απόκτηση του Κροάτη σεντερφόρ του Τσόλακ, ο οποίος ήρθε από την Ριέκα και για χάρη του οποίου ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ, ελπίζοντας να βγει αυτή η μεταγραφή και να αποδειχθεί ένας αξιόπιστος σκόρερ στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει επίσης πάρει και τον Άντρια Ζίβκοβιτς από την Μπενφίκα, ένας παίκτης που πριν από λίγα χρόνια θεωρούταν πολύ μεγάλο ταλέντο και έχει αρκετό ταλέντο και ήδη έχει αρχίσει να δικαιώνει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την επιλογή του. Θυμίζω ότι πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ στο μάτς κόντρα στην πρώην ομάδα του, την Μπενφίκα. Ουσιαστικά ήταν αυτός που πλήγωσε την πρώην ομάδα του, ενώ σκόραρε και με τον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης έχει πάρει και τον Αυστριακό Σβάμπ για την μεσαία γραμμή από την Rapid Viennis, και γενικότερα μπορούμε να περιμένουμε και άλλα μέχρι να λήξει η μεταγραφική περίοδος. Η ΑΕΚ και αυτή κινήθηκε αρκετά στο μεταγραφικό παζάρι. Πήρε παίχτες όπως ο Ινσού, που γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, μέχρι πρώτον ως αριστερός μπακ
του Παναθηναϊκού. Πήρε τον Ανσάρι Φαρντ, που επίσης γνωρίζει πολύ καλό το ελληνικό πρωτάθλημα, το πέρασμά του σε Πανιόνιο και Ολυμπιακό, ο Ιρανός επιθετικός. Η μεγάλη φετινή μεταγραφή της ΑΕΚ ακούει στο όνομα Λιβάη Γκαρσία, 23χρονος μέσος από το Τρινιντάντ, ήρθε έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και θεωρείται μια πολύ καλή περίπτωση. Ήταν στα μεταγραφικά ραντάρ και του Ολυμπιακού ο Λιβάη Γκαρσία, τελικά προτίμησε την ένωση και ελπίζουν στην ΑΕΚ να εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές της σεζόν. Όπως ελπίζουν πολύ τις λύσεις να δώσει και ο Βόσνιος, ο Γεβγέν Σάχοφ, ο οποίος το θυμόμαστε από το πέρασμά του στον ΠΑΟΚ, ανήκει πλέον στην ΑΕΚ και έκανε επίσης και κάποιες άλλες προσθήκες χρήσιμες η ΑΕΚ, όπως αυτή του Ενομπακάρε, του Νιγηριανού επιθετικού, όπως αυτή του Χντίντ, του αμυντικού από την Τινησία. Και θα δούμε και τι άλλες κινήσεις θα γίνουν από εκεί και πέρα. Αρκετές μεταγραφές και για τον Παναθηναϊκό. Κυριαρχεί βέβαια το ισπανικό στοιχείο στη μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού και είναι πολύ λογικό με τεχνικό διευθυντή τον Ρόκα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε τον Αϊτόρ, ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, τον Χαβιέρ που αγωνίζεται επίσης στη μεσαία γραμμή. Επέστρεψε ο Βηγιαφάνιες για να ενισχύσει με την ποιότητά του τους πράσινους. Σάντσες, ένας ακόμη Αργεντινός από την Εστουντιάντες. Ο Χουανκάρα, ένας ακόμη Ισπανός. Ο Βέλεθ, ο οποίος τον γνωρίζουμε από τη θητεία του στον Άρη, ήρθε για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Και μια προσθήκη Έλληνα παίχτη, του Ιωαννίδη, επιθετικός από το Λεβαδιακό, που ανήκει πλέον στο Τριφύλι. Αυτά όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις των κορυφαίων τεσσάρων ελληνικών ομάδων. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, και άλλες σίγουρα μεταγραφές που ξεχωρίζουν, όπως ο Ρουμάνος ο Γκανέα Πολύπυρος, ο οποίος ανήκει πλέον στον Άρη. Με μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα περιμένουμε να δούμε και την παρουσία του Νίνη στον Βόλο, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει ήδη, έχουμε παρακολουθήσει ήδη τις πρώτες δύο αγωνιστικές, αν και οι ομάδες ακόμη δεν έχουν τον ίδιο αριθμό αγώνων. Ας ελπίσουμε να κυλήσει όμορφα η χρονιά και να μας απασχολεί μόνο το τι γίνεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδων. Πάμε λίγο τώρα και στο εξωτερικό. Ξεκινώντας από την Αγγλία, να δούμε και τι μεταγραφικές κινήσεις έχουν γίνει εκεί. Πρωταθλήτρια των μεταγραφών όχι μόνο στο νησί, αλλά και γενικότερα νομίζω σε όλη την Ευρώπη, είναι η Chelsea. Η Chelsea σε ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι, σε ένα καλοκαίρι στο οποίο οι περισσότερες ομάδες φοβήθηκαν και φοβούνται ακόμη να ανοιχτούν οικονομικά ή δεν μπορούν να ξοδέψουν πολλά λόγω της τεράστιας οικονομικής ζημιάς που έχουν υποστεί. Φυσικά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, έχει ξοδέψει περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ και έχει κάνει εκπληκτικά ψώνια αυτό το καλοκαίρι η ομάδα του Frank Lampard. Η Chelsea, η οποία εκμεταλλεύτηκε βέβαια και το γεγονός πως στις προηγούμενες δύο μεταγραφικές περιόδους δεν ξόδεψε τίποτα καθώς ήταν τιμωρημένη, αυτή η τιμωρία βέβαια της έδωσε την ευκαιρία. Έδωσε την ευκαιρία στον Frank Lampard να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες που αναδείχθηκαν μέσα από την σεζόν που έκανε πέρσι η Chelsea, όπως ο Τέμι Άμπραχαμ από τις ακαδημίες, παίκτες που επέστρεψαν ως δανεικοί, όπως ο Mason Mount, όπως ο Tomori, όπως ο Reece James. Παρ' όλα αυτά, ο Lampard προτίμησε να αγοράσει πολλούς παίκτες από το πάνω ράφι και έτσι η Chelsea, σε συνδυασμό με τους ήδη υπάρχοντες στο roster, έχει δημιουργήσει ένα υλικό το οποίο είναι είναι πληρέστατο και πραγματικά σε σημείο που πολλοί αναρωτιούνται πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και πώς θα καταφέρει ο Lampard να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής σε όλους αυτούς τους παίχτες που έχουν φτάσει στο Stamford Bridge. Έχει αγοράσει τον Χακίμ Ζιγιές, τον Μαροκινό εξτρέμ από τον Άγιαξ η Chelsea. Έχει αγοράσει τον Τίμο Βέρνερ φυσικά, μεταγραφές που ήδη γνωρίζαμε εδώ και αρκετούς μήνες. Έχει αγοράσει τον Μπεν Τσίλουελ, τον αριστερό μπακ από την Λέστερ για 50,5 εκατομμύρια ευρώ,
πολύ μεγάλη προσθήκη, πολύ σημαντική προσθήκη για την Chelsea. Τον Thiago Silva, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή με την εμπειρία του και με τις ηγετικές του ικανότητες. Τον Kai Havertz για 80 εκατομμύρια ευρώ από τη Leverkusen, το μεγάλο ταλέντο του γερμανικού ποδοσφαίρου. Ενώ έχει επίσης κλείσει και τον ταλαντούχο Γάλλο αμυντικό Malenga Sarr από την Nice, καθώς και τον 28χρονο τερματοφύλακα Mendy από την Σενεγάλη, ο οποίος ήρθε από την Ρεν, μια μεταγραφή που δείχνει πως δεν είναι απίθανο ο Κέπα, ο οποίος πλέον μετά και το τελευταίο του λάθος κόντρα στη Λίβερπουλ το περασμένο Σαββατοκύριακο μάλλον μετράει μέρες στην Τσέλσι και θα δοθεί είτε μεταγραφή είτε δανεικός. Και ίσως ο Μεντί πάρει θέση βασικού κάτω από τα δοκάρια της Τσέλσι. Πολύ σπουδαίες μεταγραφές λοιπόν για τους μπλε. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα στις μέρες που απομένουν θα βρεθεί ομάδα για να συναγωνιστεί την Τσέλσι σε αυτόν τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας των μεταγραφών. Αλλά πλέον μένει να δούμε πώς όλοι αυτοί οι παίχτες θα δέσουν στην ομάδα του Frank Lampard, πώς θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύνολο και τι θα κάνει πλέον η Chelsea και ο Frank Lampard, έχοντας στη διάθεσή του πλέον αυτό το εξαιρετικό υλικό και έχοντας βέβαια και περισσότερη πίεση σε σχέση με την περσινή σεζόν, η οποία ήταν μια μεταβατική χρονιά για τους Λονδρέζους, ενώ τώρα η πίεση του να γίνει η Chelsea πρωταγωνίστρια μετά και τις μεταγραφές που έκανε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η Manchester City ξόδεψε αρκετά, παρά το γεγονός ότι πέρασε πολλούς μήνες στην αβεβαιότητα λόγω της περιβόητης υπόθεσης με την τιμωρία από την UEFA και του διετούς αποκλεισμού της από τη συνέχεια του Champions League. Τελικά αθώθηκε από το CAS η ομάδα του Pep Guardiola και βγήκε στην γύρα για ψώνια. Πήρε για 45 εκατομμύρια ευρώ τον Nathan Ake, τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό από την Bournemouth. Πήρε και τον Ferran Torres, τον ταλαντούχο Ισπανό μεσοεπιθετικό από τη Βαλένθια, για 23 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικότερα μέχρι να κλείσουν μεταγραφές ψάχνει κυρίως ένα center back. Εντάξει, υπήρξε βέβαια και όλη αυτή η ιστορία με τον Lionel Messi μέχρι να καταλαγιάσει όλο αυτό και να ανακοινώσει ο Messi πως παραμένει στην Μπαρτσελώνα. Όσο ο Messi δεν ανακοίνωνε το τι θα γίνει, η City ήταν σίγουρα η ομάδα που είχε τις περισσότερες πιθανότητες για να τον κάνει δικό της και ίσως να τις διατηρεί για το επόμενο καλοκαίρι αν τελικά δεν μείνει στην Μπαρτσελώνα και μετά το 21. Ο Μέση, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι. Ψάχνει ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό, είναι γεγονός η City. Δεν τα βρήκε με την Νάπολη για τον Κουλιμπαλί. Δεν τα βρίσκει με τη Σεβίλη για τον Κουντέ. Και τώρα τα τελευταία ρεπορτάζ κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της για τον Ρούμπεν Ντίας της Μπενφίκα, του Πορτογάλου αμυντικού. Η Λίβερπουλ μένει ως έχει σχεδόν, έκανε κάποιες προσθήκες συμπληρωματικές, μιλάω φυσικά για τον Κώστα Τσιμίκα του Ολυμπιακού, για τον Diego Jota της Wolves που ουσιαστικά έρχεται στο ρόστερ για να ξεκουράζει την επιθετική τριάδα Σαλάχ, Φερμίνο, Μανέ, αλλά και τον Τιάγκο, ο οποίος ίσως δεν είναι τόσο συμπληρωματική προσθήκη, ίσως πάρει αμέσως θέση βασικού στο Anfield. Στο παιχνίδι για παράδειγμα με την Chelsea μπήκε στο 45 και έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων πασών στην Premier League σε ένα ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος. Εξαιρετικός τρόπος για να συστηθεί στο αγγλικό κοινό ο Τιάγκο Αλκάνταρα, ο πρώην μέσος της Bayern Μονάχου. Λίβερπουλ που έχει ένα σταθερό κορμό, είναι και φέτος ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, για να προγραμματίσει και το Champions League. Ο Κλοπ γενικότερα δεν συνηθίζει να κάνει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Έχει έναν προγραμματισμό η Λίβερπουλ που δεν τον χαλάει, που δεν παρεκκλίνει από αυτόν. Και βλέπουμε και φέτος κάποιες συμπληρωματικές προσθήκες, αλλά πολύ εύστοχες κατά τη γνώμη μου. Manchester United, υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια για τις μεταγραφές που δεν έγιναν μέχρι στιγμής. Έχει πάρει μόνο τον Ντόνι Φαν ντε Μπέκ, τον πολύ ποιοτικό βέβαια Ολλανδό μέσο από τον Άγιαξ, για περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά είναι πάρα πολλοί μεταγραφικοί στόχοι που έχουν χαθεί και φέτος για την United, με πρώτο και κύριο τον Τζέιντον Σάντσο. Θα δούμε βέβαια τι θα έχει γίνει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Σίγουρα θα ενισχυθεί με ένα-δύο παίχτες ακόμη η United, η οποία χρειάζεται ενίσχυση σε θέσεις όπως στα αριστερά της άμυνας ή στο κέντρο της άμυνας για παράδειγμα. Αλλά το κλίμα προς τον τεχνικό διευθυντή, τον Woodward, είναι ξανά βαρύ όσον αφορά την United, η οποία έχασε και στην πρεμιέρα της αγγλικό πρωτάθλημα με 3-1 από την Crystal Palace και έγινε ακόμη πιο βαρύ το κλίμα.
Η Tottenham δεν έκανε κάποιες αλόγιστες δαπάνες, αλλά και αυτή πήρε αρκετούς καλούς παίχτες. Πήρε τον Σέρχιο Ρεγκυλόν που εντυπωσίασε με την παρουσία του στη Σεβίλη, κυρίως στα παιχνίδια του Europa League, αριστερό μπακ. 30 εκατομμύρια τον πήρε από τη Ρεάλ. Από τη Ρεάλ ήταν δανεικός στη Σεβίλη. Επέστρεψε ο Γκάρεθ Μπέιλ, έστω και δανεικός. Τον ξεφορτώθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε μετά από 7 χρόνια. Στα δεξιά μπορεί να έφυγε ο Ριέ, αλλά ενισχύθηκε με τον Ντόχερτη από την Wolves. Ενώ πήρε και τον Χόιμπιερκ για να δώσει λύση στη μεσαία γραμμή από τη Southampton, αλλά και τον Χαρτ για backup του Γιορίς από την Μπέρνλι. Τα έκανε τα ψώνια του και ο Ζωσέ Μουρίνιο. Η Tottenham, η οποία πέρασε δύσκολα και από το δεύτερο προκριματικό του Europa από τη Φιλιππούπολη κόντρα στη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, αλλά και από τα Σκόπια κόντρα στην Σκεντίγια, αλλά παραμένει ζωντανή και βρίσκεται στα play-off του Europa League, μια ανάσα από τους ομίλους. Η Arsenal πήρε τον Willian ως ελεύθερο από την Chelsea, μια μεταγραφή που αναμένεται, που μπορεί να βγει και λίρα 100 για τους κανονιέριδες. Μπορεί ο Willian να είναι στα 32 του, αλλά ήδη σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια που έχει παίξει με την Arsenal είναι σαν να είναι χρόνια στην ομάδα και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και μάλιστα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, στην πρεμιέρα της Arsenal κόντρα στην Fulham στο Craven Cottage, την Premier League, είχε και τις 3 assist, δημιούργησε και τα 3 goal της Arsenal στη νίκη της με 3-0 κόντρα στην Fulham. Η μεγάλη μεταγραφή και πιο ακριβή είναι ο Gabriel Magalhães από την Lille, ο κεντρικός αμυντικός από τη Βραζιλία που έρχεται για να γίνει ο ηγέτης στο κέντρο της άμυνας της ομάδας του Mikel Arteta. Αλλά και η Arsenal περιμένει κάτι μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Έχει επικεντρωθεί σε παίκτες όπως ο Χουσέμ Αουάρ, ο ταλαντούχος μέσος της Λιόν. Θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη αν τα καταφέρει η Arsenal. Έχει πάρει επίσης και τερματοφύλακα τον Ισλανδό Ρούναρσον από την Dijon για να έχει μια επιπλέον λύση κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τη λήξη των μεταγραφών. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η Everton είναι μια ομάδα που εντυπωσίασε με τις μεταγραφές της και γενικότερα η Everton αναμένεται πολύ καλύτερη φέτος με τον Κάρλο Αντσελότη από την αρχή στην προετοιμασία, από την αρχή στον πάγκο. Έχει ξεκινήσει και με 2-2 στο πρωτάθλημα η ομάδα από το Liverpool και νομίζω ότι έχει τα φόντα και έχει σίγουρα και το υλικό για να διεκδικήσει μέχρι τέλους μια ευρωπαϊκή θέση και γιατί όχι και να μπει σφήνα στο top 6. Έχει αλλάξει καταρχάς όλο το κέντρο της, παίρνοντας τον Ντουκουρέ από την υποβιβασμένη Watford, τον Άλαν από την Νάπολη και τον Χάμες Ροντρίγκες από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Χάμες Ροντρίγκες, ο προστατευόμενος του Κάρλο Αντσελότη, τον είχε και στη Ρεάλ, τον είχε και στην Μπάγερν, τον πήρε τώρα και στην Έβερτον. Και πραγματικά είναι ένα παράδειγμα του πόσο πολύ αλλάζει η νοοτροπία ενός ποδοσφαιριστή αλλά και η ψυχολογία του όταν νιώθει κάπου σημαντικός. Ο Χάμες Ροντρίγκες στα ελάχιστα παιχνίδια που του έδωσε ο Ζιντάν στη Ρεάλ πέρασε απαρατήρητος, με το που ξεκίνησε τη θητεία του στην Everton. Εάν είδε κάποιος το παιχνίδι της Everton με τη West Brom, το 5-2, αν δεν κάνω λάθος, με το οποίο νίκησε η Everton, πραγματικά ήταν απολαυστικός ο Κολομβιανός. Πολλές φορές βλέπουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ψυχολογία σε έναν ποδοσφαιριστή. Γιατί ο Χάμες ουσιαστικά στην Everton είναι ένας από τους πρωταγωνιστές. Είναι ο παίχτης από τον οποίο περιμένουν τα πάντα. Και Newcastle κάποιες ενδιαφέρουσες μεταγραφές, όπως αυτή του Callum Wilson από την υποβιβασμένη Bournemouth, ένας αξιόπιστος σκόρερ τα τελευταία χρόνια στα αγγλικά γήπεδα και μάλιστα ξεκίνησε και με γκολ στον ντεμπούτο του στη νίκη κόντρα στη West Ham. Παρά το γεγονός πως η Newcastle απογοήτευσε πλήρως στη δεύτερη αγωνιστική, χάνοντας με 3-0 από την Brighton μέσα στην έδρα της. Από την Bournemouth ήρθε και ο Ryan Fraser στην νοτιοανατολική Αγγλία, στο Tyneside, και αυτός θα βοηθήσει πολύ στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Και ο Τζαμάλ Λιούις για αριστερό μπακ. Χρειαζόταν η Newcastle αριστερό μπακ. Τζαμάλ Λιούις από την επίσης υποβιβασμένη Norwich. Πολύ καλή προσθήκη. Αρκεί μόνο να πούμε ότι τον ήθελε η Liverpool πριν καταλήξει στον Τσιμίκα για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας. Πολύ καλή μεταγραφή και ο Τζεφ Χέντρικ, ο Ιρλανδός χαφ από την Μπέρνλι. Έβαλε και ένα φοβερό γκολ στην πρεμιέρα με την West Ham. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της Premier League είναι και η άνοδος βέβαια της Linz, η επιστροφή της Linz μετά από 16 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Το 2004 υποβιβάστηκε η ιστορική Linz, η ομάδα που μεγαλούργησε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με δύο πρωταθλήματα, με κύπελλα Αγγλίας, με League Cup, στις αρχές του 90 με το πρωτάθλημα το 1992.
και για τους νεότερους στις αρχές, στα τέλη δεκαετίας του 90 και στις αρχές νέας χιλιετίας με τις παρουσίες της ημιτελικά του κυπέλου UEFA και ημιτελικά του Champions League. Μια ομάδα που ανήκει στην πρώτη κατηγορία και έχοντας περάσει πάρα πολλά ήρθε η ώρα να επιστρέψει, επέστρεψε με τον Μαρσέλο Μπιέλσα στη τεχνική ηγεσία και είναι μια ομάδα πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι της Λίντς στη φετινή Premier League θα είναι ένα και ένα. Ήδη μας έχει προειδεάσει. Η πρεμιέρα με τη Λίβερπουλ ήταν επική, αυτό το 4-3 με το οποίο νίκησε η Λίβερπουλ, αλλά και το δεύτερο παιχνίδι της Λίντς έληξε με το ίδιο σκορ, 4-3 για την Λίντς όμως αυτή τη φορά, κόντρα στην Φούλαμ. Πραγματικά μια ομάδα η οποία αρέσει και το επιθετικό παιχνίδι, έχει μεγάλα προβλήματα στην άμυνα, αλλά και πολύ μεγάλη φαντασία στην επίθεση. Ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα είναι άλλωστε. Και ο Αργεντινός είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που βρίσκονται στους πάγκους των αγγλικών ομάδων στην πρώτη κατηγορία φέτος. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά και όλα τα παιχνίδια της Λίτς έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Λίτς που πήρε τον Ροντρίγκο, τον επιθετικό της Βαλένθια, για 30 εκατομμύρια, ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Κοίταξε, γενικά νομίζω ότι το αγγλικό πρωτάθλημα και φέτος θα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, με τον ανταγωνισμό κάθε χρόνο να γίνεται και μεγαλύτερος. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο το top 6, η United, η Arsenal, η City, η Tottenham, η Liverpool, η Chelsea. Βλέπετε πόσες ακόμη ομάδες έχουν ανέβει. Βλέπετε τη Wolves που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι. Βλέπετε τη Leicester. Βλέπετε την Everton πόσο έχει βελτιωθεί φέτος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Premier League και δεν είναι άδικα και το κορυφαίο πρωτάθλημα για πολλούς στον κόσμο και το πιο ανταγωνιστικό. Αυτά με τις κυριότερες μεταγραφές από Αγγλία. Πάμε λίγο και στην Ισπανία. Οι Ισπανοί γενικότερα νομίζω ότι περνούν μια ήσυχη μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Σίγουρα η κορυφαία μεταγραφή είναι αυτή του Λουίς Σουάρες στην Ατλέτικο. Ξεκινήσαμε να λέμε κάτι προηγουμένως. Γενικότερα, ο Λουίς Σουάρες έγινε ένα μικρό σύριαλ, έως και μεγάλο, τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ήταν ένας από τους κυριότερους στόχους της Γιουβέντους για την ενίσχυση επιθετικής της γραμμής, από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Ρόναλντ Κούμαν δεν τον θέλει άλλο στην Μπαρτσελώνα. Άκομψο σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από την Μπαρτσελώνα ο Λουίς Σουάρες, αλλά με την κατάσταση που επικρατεί στην Μπαρτσελώνα τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι τίποτα δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει και το ανέφερε αυτό και ο ίδιος ο Μέση μάλιστα σήμερα με προσωπικό του μήνυμα στα social media προς τον Σουάρες, γιατί οι δυο τους ήταν αχώριστοι και εντός και εκτός γηπέδου. Μέση, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά πως δεν σου φέρθηκαν σωστά, δεν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο φεύγεις από το κλαμπ αυτό, αλλά δεν με εκπλήσει τίποτα πλέον με αυτή την ομάδα και καταλαβαίνουμε όλοι από αυτό το μήνυμα πως οι σχέσεις του Λιονέλ Μέση με τη διοίκηση της Μπαρτσελώνα κάθε άλλο παρά έχουν αποκατασταθεί ή βελτιωθεί. Ο Σουάρες λοιπόν, ο οποίος ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης πλέον και είναι μια εξαιρετική προσθήκη για την Ατλέτικο, βάζει το όνομά του στην λίστα με τους τόσους και τόσους σπουδαίους σεντερφόρ που έχουν περάσει από τους Ροχιμπλάνκος στην τελευταία 20ετία. Μιλάμε τώρα για παίχτες όπως ο Φερνάντο Τόρες, όπως ο Κούν Αγκουέρο, όπως ο Ντιέγκο Φορλάν, όπως ο Ραντάμελ Φαλκάο, όπως ο Νταβίντ Βίγια, όπως ο Ντιέγκο Κώστα, όπως ο Αντουάν Γκριεσμάν. Τώρα και ο Λουίς Σουάρες. Στα 33 του πλέον φεύγει ως τρίλος από την Μπαρτσελώνα, τρίτο σκόρερ στην ιστορία της. Από το 14 μέχρι το 20 που φόρησε τα Blaugrana, δεν είναι κάτι απλό. Και πλέον ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα μεταγραφή στην Ισπανία. Η Real Μαδρίτης έχει αποφασίσει να μην κάνει μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι. Το είχε τονίσει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ αρκετά νωρίς στην μεταγραφική σεζόν, μεταγραφική περίοδο. Και γιατί η Real έχει δεχθεί ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα λόγω της πανδημίας, αλλά και γιατί υπάρχουν τα έργα ανακατασκευής του Σαντιάγο Μπερναμπέου που κοστίζουν σίγουρα πάρα πολλά και γιατί, όπως κάποιοι λένε, η Real εξοικονομεί χρήματα για να κάνει την πολύ μεγάλη μεταγραφή, να ολοκληρώσει την πολύ μεγάλη μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ το καλοκαίρι 2021. Έχουμε βέβαια αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Η Real, η οποία επικεντρώθηκε περισσότερο στις πωλήσεις παικτών αυτό το καλοκαίρι, ήθελε να ξεφορτωθεί κάποια βαριά συμβόλαια, ήθελε να συγκεντρώσει χρήματα από πωλήσεις παικτών που δεν υπολόγιζε και όντως τα κατάφερε. Και το Χάμες Ροντρίγκες έδωσε, ξεφορτώθηκε το πολύ μεγάλο συμβόλαιό του και τον Γκάρεθ Μπέιλ, ο
οποίος πλέον είχε δοκίμαζε κάθε μέρα την υπομονή των ανθρώπων του συλλόγου με τη συμπεριφορά του, αλλά τον έδωσε τελικά έστω και δανεικό στην Τότεναμ. Τον Χακίμι πούλησε 40 εκατομμύρια στην Ίντερ, το Ρεγγιλόν για 30 εκατομμύρια για παράδειγμα στην Τότεναμ. Επικεντρώθηκε αυτό περισσότερο στις πωλήσεις. Η Μπαρτσελόνα σίγουρα το μεγαλύτερο της επίτευγμα αυτό το καλοκαίρι ήταν που κράτησε τελικά το Μέση μετά από αυτό το μεγάλο σύριαλ που παίχτηκε εκεί στα μέσα του Αυγούστου, αλλά έκανε και αυτή τις μεταγραφές της και σίγουρα περιμένει να κάνει κι άλλες μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, θα το δούμε αυτό. Πήρε τον πολύ ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Πορτογάλο τον Τρινκάο από την Μπράγκα για 31,5 εκατομμύρια. Και τον Μιραλέμ Πιάνιτς, ο οποίος ήρθε από τη Γιουβέντους και ο Αρτούρ έκανε το αντίθετο δρομολόγιο. Η Μπαρτσελόνα, η οποία γενικότερα θέλει να ενισχυθεί και στην επίθεση, ειδικά τώρα που έφυγε ο Σουάρες. Ο μεγάλος στόχος είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, αλλά έχουν κολλήσει οι διαπραγματεύσεις με την Ίντερ. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή, παρά το γεγονός πως η πρόθεση του Λαουτάρο είναι να μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα. Υπήρχαν και δημοσιεύματα που την ήθελε να έχει συμφωνήσει με τον Memphis Depay, αλλά δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με την Λιόν. Θα δούμε σε επόμενες ημέρες ποιες μεταγραφές θα ολοκληρώσει και η Μπαρτσελόνα. Αξιοσημείωτες προσθήκες και η Villarreal με τον δανεισμό του Κούμπο, του Ιάπωνα ταλαντούχου μεσοεπιθετικού από τη Real, τη μετακίνηση του Παρέχο και του Κοκλέν από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία έχει χάσει πολλούς παίχτες αυτό το καλοκαίρι, δεν έχει κάνει μεταγραφές και υπάρχει γκρίνια. Σίγουρα, έχασε τον Κοκλέν, έχασε τον Παρέχο, έχασε τον Φεράν Τόρες, έχασε τον Ροντρίγκο. Και η Σεβίλη, την οποία είδαμε να αγωνίζεται χθες στον τελικό του Super Cup, χάνοντάς το με 2-1 από την Bayern. Σεβίλη που πήρε, όπως είπαμε, το έκτο της Europa League πριν από λίγες εβδομάδες στην Κολονία. Είδε τον Ιβάν Ράκη της να επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στην Ανδαλουσία. Ενώ έχει πάρει και τον Όσκαρ Ροντρίγκες από τη Ρεάλ και τον Ακούνια από την Sporting, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί αριστερά, ουσιαστικά για να αντικαταστήσει το κενό του Ρεγγιλόν. Εντάξει, ουσιαστικά σε σχέση με την Αγγλία, φτωχή μεταγραφική δραστηριότητα νομίζω στην Ισπανία και σε σχέση βέβαια με άλλα καλοκαίρια, αλλά είπαμε αυτό το καλοκαίρι δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Πάμε στην Ιταλία, εκεί όπου η πρωταθλήτρια Juventus συνεχίζει τις κινήσεις της, κινήσεις ενίσχυσης. Σίγουρα πολύ καλή προσθήκη ο Αρτούρ από την Μπαρτσελόνα για τη μεσαία γραμμή. Για τη μεσαία γραμμή πήρε και τον Weston McKennie από την Σάλκε, τον Αμερικανό. Μεταγραφή έκπληξη θα λέγαμε. Δεν μπορείς να την πεις μεταγραφή από το πάνω ράφι, αλλά ελπίζουν στη Juventus να τους βγει. Πριν από λίγα 24 ώρα γύρισε στο Τωρίνο και ο Άλβαρο Μωράτα, δανεικός από την Chelsea. Ο Μωράτα, ο οποίος είχε αγωνιστεί μια διετία στην Juventus από το 2014 μέχρι το 2016 και είχε βοηθήσει πάρα πολύ επιθετικά. Τα τελευταία χρόνια είναι φθήνουσα η πορεία του, είναι σίγουρο αυτό, αλλά ελπίζει ο Ισπανός στα 28 του πλέον να βρει τον καλό του εαυτό με την φανέλα ξανά της πρωταθλήτριας Ιταλίας. Και φυσικά το μεγάλο project της Juventus είναι ο Κουλουσεύσκι, ο Σκοπιανός, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε και με ένα εντυπωσιακό γκολ στον τεμπούτο του και στην πρεμιέρα της Juventus κόντρα Σαμπντόρια για το πρωτάθλημα, και για τον οποίο έχει εκφραστεί τα καλύτερα λόγια και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παραμένει φυσικά στην ομάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η Ίντερ του Αντώνιο Κόντε έχει αγοράσει τον Χακίμι από τη Real Madrid, πολύ, πολύ σημαντική προσθήκη, ειδικά για το σύστημα που παίζει ο Αντώνιο Κόντε, αυτό το 3-5-2 που απαιτεί να υπάρχουν πολύ γρήγορα back half και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο Χακίμι μπορεί να παίξει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το ρόλο του δεξιού back half, που μπορεί να εγγυηθεί συνεχή ανεβάσματα. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, το έδειξε στην τελευταία διετία με την Dortmund, όπου ήταν δανεικός από τη Real. Πήρε τον Κολάροφ για αριστερά, βετεράνος πλέον ο Σέρβος, στα 35 του από τη Ρώμα, μόλις για 1,5 εκατομμύριο πήγε στην Ίντερ. Και ολοκλήρωσε επιτέλους και τη μετακίνηση του Αρτούρο Βιδάλ από την Μπαρτσελόνα. Ελεύθερος πήγε ο Χιλιανός. Σίγουρα θα βοηθήσει με το πάθος του και τη μαχητικότητά του στην μεσαία γραμμή. Να δούμε και τι άλλο επιφυλάσσει αυτή η μεταγραφική περίοδος στην Ίντερ μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Ίντερ, η οποία σίγουρα θέλει να διατηρήσει τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ, να μην τον δει να πηγαίνει προς Βαρκελόνη μεριά. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει.
Η Νάπολη έσπασε όλα τα ρεκόρ με την μεταγραφή του Βίκτορ Όσιμεν για 70 εκατομμύρια από τη Λίλη, ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Ο Νιγηριανός επιθετικός και η μοναδική που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα από τον Ιταλικό Νότο, κυπελούχος Ιταλίας. Η Μίλαν πήρε το Σάντρο Τονάλι σε μια μεγάλη μάχη με την Ίντερ, βγήκε νικήτρια και εκεί μέτρησε πολύ η προσωπική επιθυμία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ο παδός της Μίλαν από μικρό παιδί. Πήγε αρχικά δανεικός στην Μίλαν από την Μπρέσια. Η Μίλαν έχει βέβαια το δικαίωμα να τον αγοράσει την επόμενη χρονιά. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ιταλία σε αυτή τη θέση, νομίζω, αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και μακάρι το παιδί να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να έχει υγεία και να ηγηθεί τη μεσαία γραμμή τη Μίλαν τα επόμενα χρόνια. Μίλαν, η οποία επίσης πήρε δανεικό και τον Μπραχίμ Ντίας από την Ρεάλ, τον Καλουλού, το δεξί μπακ από την Λιόν, και τον Ταταρουσάνου για αναπληρωματικό του Ντοναρούμα στη θέση του τερματοφύλακα. Μια επίσης σημαντική μεταγραφή ήταν του Μίραντσουκ στην Αταλάντα από την Λοκομοτίβ Μόσχας. Η Αταλάντα που θέλει να συνεχίσει στις ίδιες υψηλές πτήσεις και φέτος. Μια ομάδα η οποία έχει αφήσει άπαντες με το στόμα ανοιχτό με την πορεία της που έχει τα τελευταία χρόνια. Πρώτη συμμετοχή στο Champions League πέρσι, 98 γκολ στο πρωτάθλημα, παρά 2%. Μια τρομερή επιθετικά ομάδα. Θα αγωνιστεί και φέτος στο Champions League. Είναι και φέτος ένα από τα φαβορί για να πλασιαστεί στην πρώτη τετράδα στην Ιταλία. Πραγματικά φοβερά πράγματα στο Μπέργαμο. Πολύ λίγα πράγματα από τη Ρώμα. Ουσιαστικά η μόνη αξιοσημείωτη προσθήκη είναι αυτή του Πέδρο, που ήρθε από την Τσέλσι ως ελεύθερος. Και από τη Λάτσιο λίγα πράγματα. Σίγουρα ξεχωρίζει η μεταγραφή του Μουρίκη, του Κωσοβάρου επιθετικού από τη Φενέρμπαχτσέ, για 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Κάλιαρη πήρε τον Γκοδίν από την Ίντερ και προσθέτει έτσι πολύ μεγάλη εμπειρία στην αμυντική της γραμμή. Θα δούμε και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου τι άλλες μεγάλες μεταγραφές θα έχουμε στην Ιταλία. Η Ιταλία που έκανε πρεμιέρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και περνώντας τώρα στην Γερμανία, η Bayern έχει κάνει μία πολύ μεγάλη μεταγραφή, αυτή του Λιρόι Σανέ, παίχτη που ήθελε από το περασμένο καλοκαίρι. Η μεταγραφή χάλασε επειδή είχε τραυματιστεί σοβαρό ο παίχτης, αλλά τελικά έφτασε στο Μόναχο, έστω και με καθυστέρηση ενός έτους. Πολύ σημαντική προσθήκη, ο οποίος μάλιστα Σανέ είναι σαν να παίζει χρόνια στην Bayern. Σύμφωνα με τα όσα έχει δείξει αυτά τα πρώτα του παιχνίδια με τους Βαβαρούς, έχει δέσει στη μεσοεπιθετική γραμμή εκεί με Γκνάμπρι, με τον Λεβαντόφσκι. Είναι πραγματικά ο παίκτης που έλειπε από τους Βαβαρούς. Μπάγκερ που πήρε και τον Αλεξάντερ Νιούμπελ από τη Σάλκε, τροματοφύλακας στα 24 του, προαλήφεται για διάδοχος του Νόιερ. Αν και ο Νόιερ είναι σε εξαιρετική κατάσταση τελευταία και το απέδειξε και χθες στο τελικό του Super Cup. Και από εκεί και πέρα τώρα η Borussia Dortmund πήρε ένα πιτσιρικά Άγγλο μέσο 17 χρονών, τον Jude Bellingham από την Birmingham για 23 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται το νέο μεγάλο ταλέντο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το νέο μεγάλο ταλέντο που βγάζει η Αγγλία και ποιος καλύτερος προορισμός από την Borussia Dortmund για να αναδειχθεί ένα νέο ταλέντο, ένας πιτσιρικάς. Η Dortmund η οποία είναι γεμάτη με ταλαντούχους και νέους ποδοσφαιριστές, όπως ο Χάλαντ, όπως ο Ρέινα, όπως ο Τζέντον Σάντσο. Έχει φτιάξει πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα. Πήρε επίσης και το Ρεϊνιέρα από την Ρεάλ, τον Βραζιλιάνο διετής ο δανεισμός κιόλας, αλλά και τον Μενιέ, τον Γάλλο, τον Βέλγο, με συγχωρείτε, δεξίο μπακ, για να καλύψει το κενό του Χακίμι. Η Λεβερκούζεν, η οποία έχασε τον Καϊ Χάβερτς, δεν μπορούσε άλλο να τον κρατήσει. Για 80 εκατομμύρια, όπως είπαμε, πήγε στη Τσέλσι. Πήρε τον Πάτρικ Σικ, τον Τσέχο επιθετικό από την Λειψία. Χωρίς κάτι άλλο αξιοσημείωτο μέχρι στιγμής. Η Λειψία, η οποία έχασε τον Τίμο Βέρνερ και αυτόν από την Τσέλσι, αλλά έχει κάνει ήδη δύο προσθήκες στην επίθεση σε μια προσπάθεια να καλύψει το κενό του. Πήρε τον Χουάνγκ, τον Κορεάτη επιθετικό από την Ζάλτσμπουργκ, ο οποίος απλά άλλαξε από τη μια ομάδα της Red Bull, πήγε στην άλλη.
Και πήρε πρόσφατα και τον Σόρλοτ, τον Νορβηγό επιθετικό που έκανε εξαιρετική σεζόν στην Τουρκία με την Trabzonspor. Ελπίζει με αυτές τις δύο προσθήκες να μην φανεί τόσο πολύ το κενό του Τίμο Βέρνερ η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Η Χέρτα έχει κάνει καλές μεταγραφές, όπως του Σάρα από την Λιόν ή του Κόρδοβα από την Κολονία. Μια Χέρτα που έχει επενδύσει πολλά και θέλει να δει αυτά που έχει επενδύσει να πιάνουν τόπο, δηλαδή να βρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την νέα χρονιά. Αυτά και από Γερμανία, όσον αφορά τις σημαντικότερες προσθήκες. Η Γερμανία που σίγουρα η Bayern ξεκινάει ως ένα πολύ μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα για ακόμη μια φορά και μένει να δούμε εάν κάποια άλλη ομάδα, με τα περισσότερα βλέμματα βέβαια όπως πάντα να πέφτουν στην Dortmund, μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία της, να τις βάλει δύσκολα για φέτος, για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και τελειώνοντας με την Γαλλία, να πάμε στην Paris Saint-Germain, η οποία έχει αποκτήσει τον Φλορέντσι ως δανεικό από την Ρώμα για το δεξί άκρο της άμυνας. Καμιά άλλη μεταγραφή σημαντική μέχρι στιγμής για τους Παριζιάνους, αλλά και αυτοί έχουν κάποιους στόχους μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Η Μονακό πήρε τον Κέβιν Φόλαν, τον γερμανό επιθετικό από την Leverkusen. Καλή προσθήκη για τους Μονεγάσκους. Στη Γαλλία γενικά, εντάξει, η Παρί είναι η ομάδα που κάνει περίπατο. Πολύ δύσκολα θα βρεθεί μια ομάδα να την κοντράρει, να την απειλήσει. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε, ποδόσφαιρο είναι, ποτέ κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τίποτα. Λοιπόν, αυτές ήταν εν ολίγης οι σημαντικότερες μεταγραφές. Βέβαια, μέχρι τις 5 Οκτώβρη έχουμε ακόμη ένα δεκαήμερο, 11 μέρες. Σίγουρα θα δούμε και άλλες μεταγραφικές προσθήκες ενδιαφέρουσες. Εδώ θα είμαστε να τις συζητήσουμε και όλες τις υπόλοιπες τις επόμενες μέρες και στις υπόλοιπες εκπομπές.
πλέον στο τελευταίο μισάωρο της απόψινής πρώτη μας εκπομπής για φέτος και λίγο πριν να αφήσουμε το ποδόσφαιρο να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ, πάμε λίγο να αναφερθούμε στον χθεσινό τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup Μπάγκερ Σεβίλη με τους Βαβαρούς να επικρατούν με σκορ 2-1 της ομάδας Ανδαλουσίας, της ομάδας που για έκτη φορά πριν από λίγες εβδομάδες πήρε το τρόπαιο του Europa League. Η Σεβίλη προηγήθηκε με πέναλτι του Λούκας Οκάμπος. Προηγήθηκε με 1-0. Η Μπάγκερν βρήκε τον τρόπο και ισοφάρισε με γκολ του Γκορέτσκα μετά από έναν εξαιρετικό συνδυασμό με τον Λεβαντόφσκι. Και παρά το γεγονός πως το momentum έδειχνε Μπάγκερν, γιατί η Σεβίλη ξεκάθαρα από το 70 και μετά κυρίως έμεινε από δυνάμεις και φαινόταν ότι δεν μπορούσε να παράξει παιχνίδι, δεν μπορούσε να δημιουργήσει πράγματα. Η Μπάγκερν δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης στα 90 λεπτά. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και μάλιστα λίγο πριν ολοκληρωθεί το 90 λεπτό, η Σεβίλη έχασε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία, ένα σπουδαίο τετ-α-τετ με τον Ενεσίρη, το οποίο το έβγαλε ο Νόιερ και πιστοποίησε το πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Ο Νόιερ, ο οποίος ήταν ο φύλακας άγγελος της Μπάγκερν γενικότερα όλη τη σεζόν που μας πέρασε, και το έδειξε αυτό και με σημαντικές επεμβάσεις και στον τελικό του Champions League κόντρα στην Παρί. Χθες το βράδυ έσωσε την Μπάγκερν σε εκείνο το τετ-α-τετ του Ενεσίρη και όποτε άλλοτε χρειάστηκε. Και στο τέλος η Μπάγκερν βρήκε τον γκολ της νίκης με μια κεφαλιά του Χάβι Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε σκοράρει μάλιστα και στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup που είχε παίξει η Μπάγκερν τελευταία φορά, πριν από 7 χρόνια δηλαδή, το 2013 κόντρα στην Τσέλσι. Τότε το είχε πάρει στα πέναλτι. Και 7 χρόνια μετά ξανά στο ίδιο παιχνίδι, στη ίδια διοργάνωση, έβαλε ξανά γκολ που δεν αποκλείεται και το τελευταίο του με την Μπάγκερν, γιατί τα ρεπορτάζ λένε ότι πιθανότατα θα αποχωρήσει από τον σύλλογο. Ωραίο παιχνίδι πάντως για τα δεδομένα της εποχής που βρισκόμαστε, με τις ομάδες ακόμη ανέτοιμες να έχουν περάσει ένα καλοκαίρι με συνεχόμενα παιχνίδια, ειδικά Bayern και Seville μέχρι τέλη Αυγούστου παίζανε ευρωπαϊκά μάτς. Πολύ ωραίος ρυθμός και απελευθερωμένες σίγουρα και οι δύο ομάδες, απαλλαγμένες από το άγχος. Ένας τελικός Super Cup δεν έχει την ίδια βαρύτητα με ένα τελικό Champions League ή Europa League για παράδειγμα. Η Bayern πήρε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της, παρά το γεγονός ότι έχει κατακτήσει τόσες φορές το Champions League, παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει σε τόσους ευρωπαϊκούς τελικούς, δεν είχε πολλά Super Cup στην συλλογή της. Το πρώτο το είχε πάρει το 13 κόντρα στην Chelsea, όπως είπαμε, το δεύτερο το πήρε χθες το βράδυ. Είχε και άλλους δύο χαμένους τελικούς, το 1975 από την Δυναμό Κιέβου του σπουδαίου Oleg Blachin, τότε είχε τηθεί με 3-0. Το 1976, ένας ακόμη χαμένος τελικός ένα χρόνο μετά, όταν είχε χάσει με 5-3 από την πολύ σπουδαία Anderlecht, τότε διπλά μάτς βέβαια, του σπουδαίου Rob Rosenbrink, τότε οι Βέλγοι, κάτοχοι τότε του κυπέλου κυπελούχων, το 1976. Και το 2001 που είχε χάσει από την Liverpool με 3-2, μια Liverpool που ήταν κάτοχος τότε του κυπέλου UEFA, στον τελικό κόντρα στην Αλαβές. Η Σεβίλη το έχει πάρει μόνο μια φορά, το 2006, και έχει βρεθεί άλλες 5 φορές στο τελικό. Χθες ήταν η έκτη φορά που βρίσκεται στο τελικό. Το είχε πάρει το 2006 κόντρα στην Μπαρτσελώνα, μάλιστα, σε ισπανικό εμφύλιο. Το έχει χάσει το 7 από την Μίλαν, το έχει χάσει το 14 και το 16 από την Real Madrid, το έχει χάσει το 15 από την Μπαρτσελώνα, το χάσε και χθες από την Bayern. Πάντως το αξιοσημείωτο ήταν πως πρώτη φορά μετά το 2001 οι Ισπανοί χάνουν έναν ευρωπαϊκό τελικό, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση. Τελευταία φορά ήταν το 2001, όταν είχαν χάσει και, όταν είχε χάσει και η Βαλένθια στο τελικό του Champions League από την Bayern στα πέναλτι τότε στο Μιλάνο, αλλά και οι Αλαβές σε εκείνο το εξωπραγματικό 5-4 κόντρα στην Liverpool στο τελικό του κυπέλου UEFA. Από εκεί και πέρα, η ισπανική ομάδα δεν έχει ξαναχάσει ευρωπαϊκό τελικό, εξαιρούνται βέβαια οι ισπανικοί εμφύλοι που είναι και αρκετοί και σε Europa και σε Champions League και σε Super Cup, αλλά η ισπανική ομάδα κόντρα σε ομάδα από άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν είχε αιτηθεί από το 2001 σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και αυτό δείχνει και πόσο κυριαρχούν, πόσο έχουν κυριαρχήσει οι Ισπανοί τον 21ο αιώνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την πρώτη 20ετία του 21ου αιώνα. Η Ισπανία είναι αναμφισβήτητα η κυρίαρχη χώρα
όσον αφορά τις διασυλλογικές διοργανώσεις. Και να περάσουμε στο μπάσκετ, κλείνοντας σιγά σιγά την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την χρονιά. Να ξεκινήσουμε με την Ευρωλίγκα, την Euroleague, που ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, την 1η του Οκτώβρη, την ερχόμενη Πέμπτη. Και σίγουρα είναι μια διοργάνωση που έλειψε πάρα πολύ από τους απανταχού μπασκετόφιλους. Μια διοργάνωση η οποία τον περασμένο Μάρτιο διακόπηκε λόγω της πανδημίας και αποφασίστηκε να μην συνεχιστεί. Μείνε στον αέρα, ατελείς η διοργάνωση της σεζόν 19-20. Οι ομάδες όμως της EuroLeague τώρα είναι έτοιμες ξανά για τζάμπολ. 1η Οκτωβρίου, ξαναλέω, η πρώτη αγωνιστική, φυσικά με πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και αν εξελιχθεί ομαλά η σεζόν, σίγουρα θα είναι μια χρονιά πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί είναι πολλές οι καλές ομάδες, πολλά τα δυνατά ρόστερ που έχουν δημιουργηθεί και σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Θυμίζω ότι πέρσι διακόπηκε σε ένα περίεργο σημείο η σεζόν. Είχαμε τις τελευταίες αγωνιστικές λίγο πριν τα play-off, ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόταν σε καλή μοίρα στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, πάλευε, έδειχνε να έχει ανέβει, έδειχνε να είναι έτοιμος να παίξει τα ρέστα του μέχρι να μπει στα play-off. Ο Παναθηναϊκός και αυτός είχε στόχο τα play-off και έναν ορίζοντα του να φτάσει σε Final Four για πρώτη φορά μετά το 2012. Είναι πολλά τα χρόνια χωρίς παρουσία σε Final Four για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία, γιατί η χρονιά 2019-20 είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Ξεκινάει όμως τώρα μια νέα σεζόν με αρκετές ενδιαφέρουσες κινήσεις όσον αφορά τις ομάδες της EuroLeague. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με τις δικές μας, το Παναθηναϊκό, που βίωσε ένα καλοκαίρι πολύ σημαντικών αλλαγών. Έχει νέο προπονητή, τον Γιώργο Βόβορα, με τον Ρίκη Πιτίνο πλέον να βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Αμερική, να έχει αποχαιρετήσει. Αρκετές μεταγραφές ξένων, όπως ο Νέντοβιτς, ο Φώστερ, ο Όγκαστ, ο Σαντ Ρος, ο Βάιτ, Πιερ Τζάκσον, Έλληνες όπως ο Μποχωρίδης και ο Κασελάκης ήρθαν στην ομάδα, με την απώλεια του Νίκ Καλάθη, του ηγέτη του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, ο οποίος ανήκει πλέον στην Μπαρτσελόνα, με την απώλεια του Παπά, με την απώλεια και άλλων παιχτών όπως ο Αθηναίου, όπως ο Βουγιούκας. Μια ομάδα ουσιαστικά που καλείται να χτιστεί σχεδόν από την αρχή και θα δούμε. Έχει ξεκινήσει βέβαια κάπως τη χρονιά όχι και τόσο καλά. Είχε την ήττα από την νίκησε την ΑΕΚ στον μικρό τελικό σε αυτό το Super Cup που έγινε. Είχε όμως την ήττα από το Περιστέρι σε παιχνίδι ουσιαστικά Prove Generale για την έναρξη της σεζόν με πρωτάθλημα και EuroLeague. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν συμμετέχει βέβαια εδώ και καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει μόνο την EuroLeague να ασχολείται, με την μεγάλη επιστροφή του Κώστας Λούκα να είναι η είδηση του καλοκαιριού. Με τα συμβόλαια του Σπανούλη, Πρίντεζη και Βεζένκοφ να έχουν ανανεωθεί και Παπα-Νικολάου βέβαια. Με τον ελληνικό κορμό να διατηρείται, ξέρουμε πάνω κάτω τι να περιμένουμε και από τον Σπανούλη φυσικά, και από τον Πρίντεζ και από τον Παπα-Νικολάου και από τον Σλούκα. Ερωτηματικό είναι οι ξένοι του Ολυμπιακού,
το πώς θα βγουν, πώς θα βοηθήσουν. Ο Ολυμπιακός που από ξένους έχει αποκτήσει τον Χάρισον, τον Μάρτιν, τον Ζαν Σάρλ, τον Τζέκινς. Από Έλληνες έχει αποκτήσει και τον Λαριτζάκη, εκτός από τον Σλούκα. Δεν έχει πλέον τον Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι η τεράστια απώλεια του Ολυμπιακού στη θέση του σέντερ. Μιλουτίνοφ ανήκει πλέον στη ΣΕΚΑ Μόσχας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα προσπαθήσει να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα με στόχο αρχικά το πλασάρισμα στην οκτάδα, την πρόκριση στα play-off και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο βγει για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να παίξει όμορφο μπάσκετ, να αφήσει πίσω του τις μέτριες τελευταίες χρονιές και να χτίσει ξανά μια ομάδα όπου να μπορεί ο κόσμος του να απολαμβάνει, να ευχαριστιέται. Τώρα, πέρα από τις δύο ελληνικές ομάδες, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες της EuroLeague. Η ΕΦΕΣ θα είναι μια από τις ισχυρές ομάδες και φέτος, με τον Λάρκιν μεγάλο ηγέτη. Η ΕΦΕΣ που για μένα ήταν πολύ μεγάλο φαβορή της περσινής EuroLeague, κατά πολύ μεγάλα φαβορή, εάν δεν είχε διακοπεί η σεζόν. Η Αρμάνι ενισχύεται περισσότερο με την απόκτηση παιχτών όπως ο Ντιλέινι στα guard, αλλά και ο Kyle Hines στη θέση του center, αλλά και ο Ντατόμε. Τσέσεκα Μόσχας, φυσικά του Δημήτρη του, δεν το συζητάμε του πόσο πολύ έχει ισχυροποιηθεί με προσθήκες όπως ο Σεγγέλια, ο Γεωργιανός forward, αλλά και φυσικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, όπως είπαμε προηγουμένως. Μπαρτσελόνα ήταν η πρωταθλήτρια των μεταγραφών πέρσι. Φέτος με τον Γιασικεβίτσιος πλέον προπονητή, έχασε τον Ντιλέινι, έχει κρατήσει όμως τον Μίροτιτς, έχει εξαιρετικό υλικό και έχει προσθέσει και τον Νίκ Καλάθη, τον μέχρι πρώτον ηγέτη του Παναθηναϊκού, στο δυναμικό της, στο ρόστερ της φυσικά. Περιμένουμε σπουδαία πράγματα και φέτος από την Μπαρτσελόνα. Πέρσι άφησε την προσπάθειά της στη μέση λόγω κορονοϊού. Φέτος ας ελπίσουμε να ολοκληρωθεί η σεζόν. Φενέρμπαχτσε χωρίς τον Ομπράντοβιτς πλέον, μετά από τόσα χρόνια, χωρίς τον Ντατόμε, χωρίς τον Άναλι, χωρίς τον Κάλινιτς, χωρίς τον Σλούκα, μια νέα εποχή στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Έχει χάσει αρκετή από την δυναμική της η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2017 και αυτό είναι εμφανές. Από εκεί πέρα έχουμε και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφερόπουλου, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στο Ισραήλ και αυτή μια πολύ γεσιμή δύναμη, όπως φυσικά και η Ρεάλ Μαδρίτης με όλους τους πρωταγωνιστές των προηγούμενων χρόνων. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η σεζόν. Συμμετοχή 18 ομάδων φέτος και φέτος μάλλον, δεύτερη σεζόν που την οργάνωση θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 18 ομάδων. Να πούμε πως κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 9 Απριλίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, κορονοϊού επιτρέποντος, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν τα play-off. Η Real φυσικά είναι πρώτη σε κατακτήσεις με 10, που και πέρα η Τσεσεκά έχει 8, Παναθηναϊκός και η Μακάμπι με 6, η Ιταλική Βαρέζε 5 κατακτήσεις, δεκαετία του 70, πολύ μεγάλη δύναμη. Και ο Ολυμπιακός με την Μιλάνο έχουν από 3 κατακτήσεις. Λοιπόν, να δούμε λίγο την πρώτη αγωνιστική. Με το παιχνίδι Εφές Ζενίτ θα κάνει τζάμπολ η EuroLeague. Και όσον αφορά τώρα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις στην πρεμιέρα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Ρωσία να παίξει με την Χίμκι. Και είναι και πολύ νωρίς το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Πλέον μόνο στην Ευρωλίγκα μπορούν να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες. Είναι μόλις την δεύτερη αγωνιστική, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, το διήμερο 8-9 Οκτωβρίου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ. Η πολύ μεγάλη αυτή αναμέτρηση για την EuroLeague που ξεκινάει, ξαναλέω, σε λίγες μέρες από σήμερα.
μιας και μιλάμε για μπάσκετ, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στους στα playoffs του NBA που βρίσκονται στην τελική τους ευθεία και στο πιο κρίσιμο σημείο τους αυτή τη στιγμή. Το NBA που διεξάγεται στην περίφημη φούσκα του Ορλάντο με όλες τις ομάδες να πηγαίνουν, όχι όλες, όσες είχαν στην αρχή εξασφαλίσει συμμετοχή τους στα playoff και όσες είχαν ελπίδες συμμετοχή στα playoff. Να πηγαίνουν στο Ορλάντο όλες σε ένα συγκεκριμένο σημείο λόγω κορονοϊού φυσικά όλα αυτά, να δίνουν τα παιχνίδια τους εκεί στη συνέχεια για τα play-off και πλέον τέσσερις ομάδες να μένουν σε αυτή τη φούσκα, οι Lakers, οι Nuggets, οι Heat και οι Celtics. Βρισκόμαστε στους τελικούς των περιφερειών και αυτή τη στιγμή είναι και τα δύο παιχνίδια στο 3-1, Miami-Boston στο 3-1, νίκες για το Miami, Lakers-Denver 3-1 νίκες για τους Los Angeles Lakers. Οι Lakers, οι οποίοι είναι φυσικά το αδιαφυσβήτητο φαβορί για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, θα το κατακτήσουν εάν βέβαια τα καταφέρουν, για πρώτη φορά μετά την εποχή του Kobe Bryant. Kobe Bryant, ο θάνατος του σκόρπισε τη θλίψη στον αθλητικό κόσμο τον περασμένο Γενάρη και οι Lakers ουσιαστικά σε κάθε τους παιχνίδι, το λένε και συνεχώς, παίζουν και γι' αυτόν τον θρύλο, έναν από τους κορυφαίους παίχτες στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι Lakers, οι οποίοι δεν δυσκολεύτηκαν να αποκλείσουν το Portland με 4-1 νίκες, με το ίδιο σκορ απέκλεισαν και τους Rockets στα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας. Τώρα είναι στο 3-1 με τους Nuggets, ήταν 2-0, μείωσαν Nuggets σε 2-1. Τώρα οι Lakers πήραν τρίτη νίκη τα ξημερώματα. Και είναι μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς. Οι Nuggets, οι οποίοι είναι η μεγάλη έκπληξη αυτής της χρονιάς, απέκλεισαν τους Utah Jazz στο 7ο παιχνίδι. Χρειάστηκε να φτάσει η σειρά. Στο 7ο παιχνίδι έφτασε η σειρά και με τους Clippers και ενώ βρισκόταν πίσω 3-1 οι Nuggets κόντρα στους Clippers, που ήταν το μεγάλο φαβορί βέβαια να πάνε στους τελικούς δυτικής περιφέρειας και για πολλούς ήταν το μεγάλο φαβορί και για την διατάξη του πρωταθλήματος. Και εκεί που όλοι ήταν σίγουροι ότι θα δούμε μεγάλα ντέρμπι του Los Angeles στους τελικούς της Δύσης, Clippers Lakers. Οι Nuggets του Jokic και του Murray έκαναν την μεγάλη έκπληξη και απέκλεισαν τους Clippers. Οι Nuggets που έχουν φτάσει σε 7ο παιχνίδι 4 συνεχόμενες φορές. 2 στα play-off της περσινής σεζόν και 2 στα play-off της φετινής σεζόν. Να δούμε αν θα το κάνουν και 5η συνεχόμενη φορά, αν θα καταφέρουν να επιστρέψουν από το 3-1 κόντρα στους Lakers, αν τα καταφέρουν και τώρα κόντρα στους λιμνανθρώπους. Νομίζω ότι θα μιλάμε για κάτι πραγματικό το απίστευτο, αλλά νομίζω πως εύκολα ή δύσκολα οι Lakers θα καταφέρουν να περάσουν στον τελικό, να κάνουν άλλη μια νίκη που χρειάζονται. Το τι θα γίνει από εκεί βέβαια και πέρα είναι άλλη ιστορία, γιατί και στην Ανατολική Περιφέρεια έχουμε τους Miami Heat που κανείς δεν τους περίμενε φέτος. Αλλά η ομάδα του Σπέλστρα έχει κάνει πραγματικά τρομερή πορεία, έχοντας αποκλείσει Ντιάνα στην πρώτη φάση με 4-0 και έχοντας αποκλείσει τους Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο στην ημιτελική φάση της Ανατολής με 4-1. Οι Bucks, οι οποίοι αποδείχθηκαν λίγοι για μία ακόμη σεζόν στα play-off, σε μια χρονιά που και φέτος τους είχαν από τα μεγάλα φαβορί να φτάσουν τουλάχιστον μέχρι τους τελικούς, τους τελικούς του NBA εννοώ. Βέβαια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρηγορήθηκε με τον τίτλο του MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ένα πραγματικά τρομερό επίτευγμα για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, MVP του NBA 2 σερί σεζόν. Η Heat πάντως είναι στο 3-1 κόντρα στην Βοστόνη. Οι Celtics που απέκλεισαν τη Φιλαδέλφια με 4-0 νίκες και τους Raptors χρειάστηκε να φτάσουμε βέβαια στο 7ο παιχνίδι. Έχουν γίνει πολλά ωραία μάτς στην φούσκα του Ορλάντο και μάτς που έχουν κριθεί πραγματικά στο καλάθι, στο τελευταίο σουτ με buzzer beater. Heat και Celtics δεν έχουν τόσο μεγάλες διαφορές, αλλά οι Heat στις λεπτομέρειες νομίζω είναι καλύτεροι. Τώρα στο τελευταίο παιχνίδι, στο τέταρτο, είχαν σε εκπληκτική βραδιά τον Hero, έναν 17χρονο, ο οποίος πραγματικά κάνει απίστευτα πράγματα και είναι η αποκάλυψη της σεζόν σε αυτά τα play-off. Όλα δείχνουν Lakers εναντίον Heat στους τελικούς του NBA. Θα δούμε βέβαια τι θα συμβεί. Να δούμε αν ο LeBron James στο κυνήγι για το τέταρτο δαχτυλίδι του, τέταρτο δαχτυλίδι του πρωταθλητή, θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα, την ομάδα η οποία οδήγησε σε 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, το 2012 και το 2013.
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα για το τι θα γίνει στο... και στο NBA. Και λίγο πριν κλείσουμε, πάμε να δούμε το πρόγραμμα αυτού του Σαββατοκύριακου, από τη στιγμή που η εκπομπή θα προβάλλεται την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι παιχνίδια έχουμε το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα, να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την τρίτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει αύριο με δύο παιχνίδια, παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, που ξαναλέω ότι μεσοβδόμαδα παίζουν πολύ σημαντικά παιχνίδια με στόχο την πρόκριση στους ομίλους της Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Βόλο, στον Βόλο, αύριο στις 18:30, ενώ δύο ώρες αργότερα, 20:30, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει με μια νίκη, μια ισοπαλία, έχει 4 βαθμούς. Να πούμε, ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με νίκη, 3-0 κόντρα στον Αστέρα, θέλει να κάνει το 2-2 κόντρα στον Πανετολικό, που είναι φυσικά το φαβορί. Και από εκεί πέρα, τρία παιχνίδια την Κυριακή, στις 4 Άρης ΠΑΣ Γιάννενα, στις 6 Όφη Ατρόμητος και στις 8:30 ΑΕΚ Λαμία. Και η αγωνιστική κλείνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λάρισα τη Δευτέρα στις 7:30. Αυτά όσον αφορά την τρίτη αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Ελλάδος. Πάμε να δούμε τώρα τα κυριότερα παιχνίδια στο εξωτερικό. Στην Premier League είχαμε το μεγάλο ντέρμπι Chelsea-Liverpool την περασμένη αγωνιστική. Έχουμε ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι για τη Liverpool αυτή την αγωνιστική, αλλά είναι Δευτέρα βράδυ αυτό το παιχνίδι. Liverpool-Arsenal, παιχνίδια που παραδοσιακά έχουν πολλά γκολ, τα παιχνίδια της Liverpool με την Arsenal, αλλά είναι τη Δευτέρα στις 10. Αυτό, η αγωνιστική ξεκινάει αύριο με τον Brighton-Manchester United. Η United θα προσπαθήσει να πάρει το πρώτο της τρίποντο μετά την μεγάλη αποτυχία κοντά στην Crystal Palace στην πρεμιέρα. Η Crystal Palace που υποδέχεται την Everton, η Chelsea παίζει έδρα της West Bromwich, η Tottenham υποδέχεται την Newcastle, η City υποδέχεται τη Leicester, και αυτό πολύ δυνατό παιχνίδι, αλλά σίγουρα ξεχωρίζει, ξαναλέω, το Liverpool-Arsenal το βράδυ της Δευτέρας. Το ποδοσφαιρικό καλεντάρι που είναι γεμάτο, αλλά ας ελπίσουμε όλα να κυλήσουν ομαλά, όσο ομαλά γίνεται τέλος πάντων, με τον κορονοϊό, με την πανδημία, και από εκεί πέρα, από αγώνες, άλλο τίποτα, καθώς η UEFA τώρα και κάθε ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει προσπαθήσει να συμπτύξει το καλεντάρι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σεζόν. Στην Ισπανία, αύριο βράδυ η Real Madrid παίζει έδρα της Betis. Η Real που απογοήτευσε στην πρεμιέρα έφερε ένα άνοστο 0-0 με την Real Sociedad. Θέλει να πάρει την πρώτη της νίκη. Ενώ έχουμε η Ατλέτικο παίζει με τη Γρανάδα στις 5, ενώ έχουμε την πρεμιέρα και της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα. Δεν αγωνίστηκε τις πρώτες δύο αγωνιστικές η Μπαρτσελόνα λόγω του ότι έπαιζε μέχρι τα μέσα Αυγούστου Champions League. Κάνει πρεμιέρα ο Ρόναλντ Κούμαν κόντρα στην Βιγιαρεάλ την Κυριακή το βράδυ στις 10. Η νέα Μπαρτσελόνα αποκαλύπτεται και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα μετά από όλα όσα αυτά έχουν προηγηθεί. Έχουμε ένα δυνατό παιχνίδι και στην Ιταλία, να πούμε, και μιλάω για το Ρώμα Ιουβέντους. Η Ρώμα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχασε και το παιχνίδι με τη Βερόνα στα χαρτιά την πρώτη αγωνιστική, ενώ είχε έρθει 0-0 το παιχνίδι. Για αντικανονική συμμετοχή του Διαβαρά, έτσι είναι στο 0, παίζει με τη Γιουβέντους το βράδυ της Κυριακής στις 10:15. Πρεμιέρα κάνει η Ίντερ που παίζει με την Φιωρεντίνα αύριο Σάββατο βράδυ 10:15. Η Μίλαν παίζει στον Κρότονα με την Κροτόνε Κυριακή στις 7. Ξαναλέω όμως ότι ξεχωρίζει το Ρώμα Γιουβέντους. Στη Γερμανία η αγωνιστική ξεκινάει απόψε, σε μισή ώρα δηλαδή, σε 9:30, με το δυνατό παιχνίδι, ενδιαφέρον παιχνίδι, Χέρτα Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Αύριο το μεσημέρι έχουμε ένα ντέρμπι μεταξύ της Λεβερκούζεν και της Λιψίας. Η Ντόρτμουντ παίζει νέρα της Άουγσμπουργκ και η Μπάγερν, λίγα 24 ώρα μετά το θριαμβό της στην Βουδαπέστη, την κατάκτηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού τροπέου, το Super Cup αυτή τη φορά, παίζει στην έδρα της Χόφενχάιμ. Η Μπάγερν, ξαναλέω, που σκόρπισε την προβληματική Σάλκε με 8-0. Στην πρεμιέρα και έδειξε φυσικά τις διαθέσεις της και για την φετινή σεζόν. Να δούμε αν έχουμε κάποιο μεγάλο ντέρμπι στην Γαλλία. Δεν βλέπω κάποιο μεγάλο ντέρμπι. Paris Saint-Germain παίζει με την Rams την Κυριακή το βράδυ. Η Lyon παίζει στην έδρα της Lorient. Η Marseille υποδέχεται την Metz. Η Lille υποδέχεται την Nantes. Σήμερα ξεκινάει αγωνιστική στην Γαλλία. Οπότε συνοψίζοντας, το παιχνίδι της Liverpool με την Arsenal Δευτέρα το βράδυ, αλλά και το ντέρμπι Ρώμα Γιουβέντους την Κυριακή το βράδυ στην Ιταλία, είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω.
Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας εδώ στο στούντιο του NSTV στην πρώτη εκπομπή για την νέα χρονιά. Ξαναλέω, θα τα λέμε κάθε Παρασκευή πλέον 7 με 9 εδώ στον πρώτο σκόρερ. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, να έχουμε μια καλή σεζόν, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και εδώ θα είμαστε την επόμενη Παρασκευή να τα πούμε παρέα. Γεια σας, καλό βράδυ.